Καλημέρα, καλημέρα. Ελένη. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε ρε παιδιά? Έχουμε πάρα πολύ όρεξη σήμερα. Έχουμε μαζευτεί. Την όρεξη. Έχω κάποια προβλήματα. Έχεις προβλήματα. Και απευθύνω έκκληση, μπαίνω δυναμικά, γιατί ναι, δεν θέλω να το ξεχάσω και δεν ξέρω αν έχουμε και χρόνο. Ναι. Επειδή ο υφυπουργός αθλητισμού έχει εκφράσει τις ενστάσεις, τις ανησυχίες με του. Με επίθεση θα πεις. Θα μπω με επίθεση, γιατί πρωί-πρωί ενημερώθηκα ότι στις 10 Μαΐου στο ΟΑΚΑ θα είναι ο Ενρίκε ο Ιγκλέσιας και δεν ξέρω αν τίθεται κάποιο. Θα σε πάω. Γι' αυτό μπήκαμε με Ενρίκε. Ναι. Τον αγαπάω. Με Ενρίκε να συνεχίσουμε. Δεν ξέρω για σένα, τότε. Αυτό που λέμε με δένω ο μπαμπάς μου να πίνω φρέντο. Ναι. Εμένα ο μπαμπάς μου με μεγάλωσε με Χούλιο Ιγκλέσιας. Αυτό είναι ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς. Ο μπαμπάς, ο μπαμπάς. Εντάξει, δεν, ο Γιάννης Πάριος της Λατινικής Αμερικής. Φιφωνή. Τέλειος ο Χούλιο. Και ο Ενρίκε είναι ο Βαρθακούρης. Για να καταλάβουμε, ρε παιδί. Μη με προσανατολίζεις, σε παρακαλώ, ναι, πάρα, ναι, ναι, πολύ. Έχεις δίκιο. Λέγαμε λοιπόν ότι η συναυλία του Ενρίκε Ιγκλέσιας στο ΆΚΑ. Εν τω μεταξύ δεν έχουμε κανένα λόγο να το διαφημίσουμε. Όχι, αγαπάμε κανένα. Ενρίκε. Αγαπάμε Ενρίκε και λογικά θα πάμε. Είναι στις 10 του Μαγιού. Του Μαγιού. Και στις 12 του Μαγιού τι έχει? Λογικά είναι ο τελικός κυπέλου. Και στις 6. Λογικά ο υπουργός αθλητισμού δεν είπε ότι θα είναι η φιέστα και δεν θα είναι και το Final Four του Basket Champions League. Βεβαίως. Δηλαδή, εξέφρασε ανησυχίες ότι είναι ικανή να τα κάνουν μαντάρα σε φιέστες. Θέλω λίγο να δει ο Ενρίκε. Ναι, αν μπορεί να τραγουδήσει. Αν μπορεί να μην προκαλέσει μπάχαλα, να μην έχουμε θέματα, γιατί έχουμε 6, 10, 12, ανά 2-3 μέρες πράγματα και μπορεί να συμπέσουν οι Ενρικίτσες, ναι, με τους φίλους της ΑΕΚ, με τους φίλους της Χίμκι, της Μούρθια. Μπορεί να υπάρξει πρόβλημα. Να πάει ο Ενρίκε στη φιέστα της ΑΕΚ. Λεθ. Κατά τον υπουργό μπορεί να το κανονίσει και αυτό. Μπορεί να γίνει και αυτό. Είναι και ο Μανόλο Χιμένεθ, είναι και ο Αραούχο, Λατινική Αμερική. Είναι πολύ, είναι πολύ. Ναι, σου λέει άρρωστο ΑΕΚΣΑΚΙ. Λογικά ο Ενρίκε. Ενρίκε. Λογικά θα είμαστε κι εμείς στον Ενρίκε, όχι στη φιέστα που θέλει να κάνω ο υφυπουργός για να τα λέμε όλα. Λογικά θα είμαστε στη συναυλία. Από τη στιγμή λοιπόν που όλα δείχνουν ότι ο τελικός θα είναι 12 Μαΐου στο ΆΚΑ, βέβαια το είχαν πει και οργανωμένοι εδώ, έτσι. Ναι, 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 αποκλειστικά. Αποκλειστικά. Μόνο και την Τετάρτη το μεσημέρι και την Παρασκευή το είπαν. Εδώ οι δύο έκτακτες εκπομπές των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, για όσους τις χάσανε, έδωσαν ειδήσεις. Για όσους τις χάσανε, αξίζει να τις ακούσουν και μετά. Έδωσαν τροφή. Δεν ανάγκη να το ακούσει πριν από το γεγονός. Έδωσαν τροφή για σκέψη. Μπράβο. Οι εκπομπές υπάρχουν στα κανάλια του ΠΑΟΚ24 και στο YouTube και στο SoundCloud. Μπορεί να τα ακούνε. Είναι πάρα πολύ ωραίες εκπομπές. Δεν είναι ανάγκη να την ακούσει πριν από το συλλαλητήριο και μετά ακούγεται. Μου άρεσε πάρα πολύ η εκπομπή των οργανωμένων το μεσημέρι της Τετάρτης. Θυμάστε τι συζητήσαμε γι' αυτό. Ναι. Γιατί ήταν μία ώρα που είχε αρκετός κόσμος πρόσβαση στο ραδιόφωνο. Γιατί το βράδυ και όλων είναι των ηλικιών. Ναι, το βράδυ είναι λίγο πιο δύσκολο. Και το ακούσαμε έτσι όλων των ηλικιών. Και την κυρία που πήρε τηλέφωνο. Μπράβο. Και τον παππού που πήρε τηλέφωνο. Λείπουν τέτοιες φωνές των οργανωμένων γενικά σε ώρες που σε είναι βολικές. Μπράβο. Καταλαβαίνω ότι και τα παιδιά δουλεύουν τα περισσότερα, έχουν τις δουλειές τους και μάλιστα έχουν τις ζωές τους. Μπράβο. Έχουν είναι τρέξει δύσκολο. Και έχουν κάνει πολλά για τον ΠΑΟΚ, η αλήθεια είναι. Αλλά νομίζω ότι μια ώρα, έστω και απόγευμα, θα είχε πιο πολύ άκουσμα στους ακροατές. Τέλος πάντων, θα δουν τα παιδιά τι είναι να κάνουν, γιατί ο κόσμος το εξέφρασε αυτό, ότι χαιρόμαστε που σας ακούμε μέρα μεσημέρι. Ίσως έχουμε κάποιες κινήσεις στο μέλλον. Λοιπόν, πες για το ΆΚΑ. Διαβάζω σημερινό δημοσίευμα, γιατί με αυτό ερχόμαστε, με τελικό κυπέλου και με συναυλία Ενρίκε Ιγκλέσιας δύο μέρες πριν. Κανονίστε να στείλουμε τα πουλμανάντα στον Ενρίκε. Από τις 10 λέει το πρωί, τα λεωφορεία για τη συναυλία του. Και θα είναι λέει τα παοκτσάκια δύο μέρες κάτω. Από τη συναυλία του γιατί Ενρίκε. Γιατί δεν αξίζει, περίμενε τώρα δηλαδή, δεν αξίζει να το κάνεις ένα τετραήμερο. Εννοείται. Εννοείται. Κοίταξε. Πέμπτη 10, Ενρίκε. Σάββατο 12, τελικός. Κοίταξε. Εμείς αναγκαστικά αλλά το κάνουμε συνήθως τριήμερο με την έννοια ότι μία μέρα πριν είναι οι συνεντεύξεις, η ομάδα κατεβαίνει δύο μέρες πριν. Εδώ στο μπράβο. Βόλο ήταν ο τελικός και πήγε δύο μέρες πριν στο Πύλο για να ηρεμεί. Τρεις, μήπως. Τρεις ή τέσσερις. Για να απομονωθούν. Για να απομονωθούν. Όχι, τρεις ή τέσσερις, γιατί έπρεπε να κάνουν και προπονήσεις.
Εδώ. Νομίζω 2 μέρες πριν πήγανε. Πέμπτη πρέπει να πήγανε. Ναι, 2 μέρες πριν πρέπει να πήγανε. Οπότε σκέψω ότι εμείς πήγαμε 1 μέρα πριν με τις συνεντεύξεις, ανήμερα του αγώνα και γυρίσαμε. Εντάξει, την επομένη, επειδή ήμασταν δίπλα εδώ στο Βόλο. Ναι, ναι. Εντάξει, κοίταξε, ο Αντώνης ο Ρέμος πού τραγουδάει. Χθες το βράδυ πάντως ήταν ναι. Στον Κωνσταντίνο Αργυρό από διάφορα insta stories που είδα από φίλους. Ναι. Εδώ δεν είναι ο Αργυρός. Όχι, όχι, ο Αντώνης ο Ρέμος λέω. Ο Αργυρός πού είναι? Εδώ, στη Θεσσαλονίκη. Εδώ ήταν και ο Αντώνης, σου λέω. Εδώ ήταν και ο Αντώνης. Αυτό σου λέω. Α, κοίταξε, πάντως μέχρι πήγε το. Πήγε καλεσμένος. Μέχρι το Μάιο. Πόσο lifestyle εκπομπή. Πάρα πολύ lifestyle. Συνδυάζουμε Ενρίκη Ιγκλέσιας με τελικό κυπέλου. Μόνο εδώ. Θα σου πω γιατί λέω Αντώνη Ρέμο, αλλά όταν θα επιστρέψουμε. Γιατί πιστεύω ότι υπάρχει συγκεκριμένο τραγούδι που πρέπει να υποδεχτεί. Εντάξει. Τη συγκεκριμένη το ομάδα. Το δέχομαι. Λοιπόν, θα λέγαμε σου πω για τη φωτογραφία είδα επ' αυτού. Τι φωτογραφία είδες? Όταν δώσεις το τραγούδι του Αντωνάκη. Μείνετε εδώ. Ναι, το διάλειμμα το πρώτο, τον 10:30. Γιατί εδώ έχουμε κάνει ρεπορτάζ, ακόμη και μουσικό ρεπορτάζ. Όλα. Για όλα. Το πώς θα ντύσει, ρε παιδί μου, αυτή τη φιέστα ο Αντώνης Ρέμος, αν δεν το κάνουν με Ενρίκη Ιγκλέσιας. Ναι. Λοιπόν, υπάρχει δημοσίευμα που λέει ότι βεβαίως στις 12 Μαΐου έχει οριστεί ο τελικός κυπέλου, το γνωρίζουμε ήδη. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται με το ένα πόδι στον τελικό κυπέλου. Μετά τα όσα είπε χθες ο κ. Γρηγορίου, θα πω εγώ με το 1,75, αλλά συνεχίστε. 1,75, επειδή είναι ποδόσφαιρο. Ναι, και επειδή πολλά έγιναν τελευταία εβδομάδα ευρωπαϊκά. Και όπως είπε και ο Βιερίνη, γιατί ρωτήθηκε χθες ως MVP της αναμέτρησης, ότι έχεις κάποια προτίμηση για τον τελικό. Και λέει, πολλά είδαμε αυτή την εβδομάδα, βέβαια σε άλλο επίπεδο, αναφερόμενο σε Champions League και Europa League. Οπότε δεν θα ήθελα να μιλήσω για τελικό, ας δούμε το παιχνίδι της Τρίτης και μετά βλέπουμε. Τέλος πάντων, ο ΠΑΟΚ είναι με το 1,5 πόδι βάση σκορ, ναι. Νίκησε τον Πανιόνιο στην Νέα Σμύρνη με 3-1. Και να σου πω την αλήθεια, αυτός ο Πανιόνιος, ο χθεσινός Πανιόνιος, δεν ξέρω αν είναι μια ομάδα που έχει σκάσει. Αν είναι... Το είδαμε και με την ΑΕΚ, 0 τελικές. Ναι, σου βγάζει μια κούραση σαν ομάδα, δηλαδή ότι περιμένει να τελειώσει η χρονιά για την ομάδα, έτσι. Είναι ένα σύνολο το οποίο έχει διάφορα κενά, διάφορα προβλήματα. Ενώ ξεκίνησε πολύ δυναμικά, ναι. Και θεωρούσαμε ότι η πεντάδα θα είναι κλειδωμένη. Ναι, ξαφνικά έκανε μια μεγάλη κοιλιά και φαίνεται ότι δεν τραβάει, ότι σπρώχνουν να τελειώσει η χρονιά. Οπότε βάσει του 3-1 λοιπόν του πρώτου αγώνα, ο ΠΑΟΚ θεωρητικά δεν θα έχει προβλήματα. Και φυσικά προσυπογράφουμε βλέποντας αυτόν τον ΠΑΟΚ του πρώτου ημιώρου, έτσι. Ναι, κάθε επίσκεψη στα καρέ του Πανιωνίου μύριζε φάση, έτσι. Θες λίγο να πούμε. Θα πούμε και για το παιχνίδι, όλα θα πούμε και για το συλλαλητήριο. Έχουμε να πάρουμε και την εκπομπή του Γιώργου Συρίγου. Νομίζω ότι αν του πούμε να κάτσουμε μαζί του. Καιρό έχει ανοίξει, γιατί ο κόσμος θα περιμένει και καιρό. Δεν είδε έξω. Έχει λίγη συννεφιά, θα καθαρίσει σε λίγη ώρα, θα τα ανοίξω και τον καιρό, άντε καλά. Και πόσο ωραία ήταν χθες ο καιρός, θα τα πούμε και στο συλλαλητήριο. Ήταν η πρώτη φορά που αισθάνθηκα καλοκαίρι και ζέστη. Δεν ξέρω για σένα. Εγώ είχα γίνει κατακόκκινη που είμαι και άσπρη σαν το γάλα. Τα χέρια μου, γιατί είχα βάλει μικρόφωνο για να βγάλουμε τους ομιλητές ζωντανά εδώ στο ραδιόφωνο, που τα είχα έτσι απλωμένα στην εξέδρα για να έχω το hands free. Είχαν μαυρίσει. Σολάριο μου ανέξοδο. Εκεί στους δρόμους. Ήταν υπέροχη μέρα. Σε συνοικίες και σε δρόμους μαυρίσαμε. Πρέπει να βάλουμε πρόγραμμα. Λοιπόν, για να τα προλάβουμε όλα. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Ξεκινάω με τελικό και με το δημοσίευμα που υπάρχει σήμερα και πώς η UEFA και η FIFA βλέπουν το συγκεκριμένο παιχνίδι ως ένα στοίχημα. Θα μας πεις και τον καιρό και ερχόμαστε με πολύ συλλαλητήριο, με πολύ παρασκήνιο από το γιατί συλλαλητήριο. Γιατί ήμασταν εκεί, αρκετές ώρες ήμασταν εκεί και στην πορεία βεβαίως και μετά στο γήπεδο, εγώ μέσα, εσύ η Ελενάκη μου έξω. Οπότε εδώ έχουμε ρεπορτάζ, μόνο εδώ θα τα ακούσετε. Μόνο εδώ και από τις δύο πλευρές. Πρώτα ζούμε και μετά μιλάμε στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, να ανοίξω το δημοσίευμα. Μέχρι να ανοίξω, να σου πω στα γρήγορα τον καιρό. 15 με 25 βαθμούς, πάλι καλοκαιρινός σήμερα ο καιρός. 15 με 25. Χθες υποτίθεται ήταν μέχρι 23. Λες να υπάρχουν άτομα παρέες που φύγανε για Χαλκιδική. Για εκδρομούλα, ναι. Ή για να κάνουν τα κορίτσια τα πρώτα ανέξοδα σολάριου που λες και εσύ. Δεν νομίζω να πάνε για μπάνια. Αλλά πιστεύεις ότι πρώτη εξόρμηση. Εκδρομή, ναι. Προς Χαλκιδική την είχαμε αυτό το Σαββατοκύριακο. Ναι. Ξέρεις τι έχει να γίνει το καλοκαίρι τώρα που το σκέφτομαι. Εμείς που θα είμαστε εδώ και άλλοι θα φεύγουν στα μπάνια. Θα τους χαιρετάμε. Δεν θα ρίχνεις κατάρες δηλαδή. Όχι, όχι. Θα είναι όλοι από τα αυτοκίνητα.
Στο ποτηλιάρισμα. Εντάξει, τώρα, αν ευχηθώ να έχει λίγο κυμαντάκι παραλία ή θάλασσα, νομίζω είναι ανθρώπινο. Ανθρώπινο. Είναι και ποιος θα σε ψέξει, κορίτσι. Ποιος θα σου κουνήσει το δάχτυλο. Είναι ανθρώπινο να ευχηθώ λίγο κυμαντάκι. Λοιπόν, λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από το μεσημέρι και μετά. Περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Λίγο περιορισμένη η ορατότητα τις πρωινές πολλές ώρες. Τώρα πάει, πέρασαν. Χωρίς ανέμους. Λοιπόν. Και βεβαίως περιμένουμε το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λάρισα, τρίτο το πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Το πρώτο πόσο είχε έρθει στη Λάρισα? 2-1. 2-1. 2-1 με τρομερή διαιτησία. 2-1, όχι 1-2. 2-1 κέρδισε η Λάρισα. Ωραία. 2-1 κέρδισε η Λάρισα, ναι. Χωρίς αποβολή Μασούντ για την κίνηση αυτή στον Ζήσιτς. Χωρίς κόκκινη κάρτα νομίζω στον Μωράν, offside το Μασούντ. Γενικώς είχε μια διαιτησία που τα έκανε μαντάρα, έτσι, ξεκάθαρα με ανακοίνωση της Λάρισσας πριν καν συμπληρωθεί το... Περίμενε τώρα, είπες ανακοίνωση Λάρισσας, ρε Λένη, δηλαδή... Όχι, είχανε δίκιο, ξέρω τι θα πεις... Δεν θα πω για τότε. Ξέρω τι για θα... το χθεσινό θα πω. Για το χθεσινό με τις ανακοινώσεις. Εγώ το διάβασα όλο το serial, όλο το σενάριο. Μπαμ μπουμ και από τις δύο πλευρές. Τι έγινε, έγινε. Δεν μας φτάνει η ώρα. Εγώ θα ήθελα 1-2 μόνο για αυτές τις τρεις ανακοινώσεις. Θέλω να πεις λίγο στον κόσμο τι έγινε, γιατί χθες βγήκαν τα μαχαίρια ανάμεσα σε Λάρισα και Απόλλων Σμύρνης. Ναι, για το ματς Λαμία Απόλλων Σμύρνης που ήρθε 0-0. Και... Εν τω μεταξύ και στοιχηματικά είχε ένα θέμα. Ναι, αλλά για τον επειδή Άσο... ψηλο διάβασα και σχόλια από κάτω. Ναι. Για το Χ. Για το Χ. Ήταν κλειδωμένο νομίζω το Χ. Ότι ο Απόλλων και την προηγούμενη φορά, στο προηγούμενο μάτς, πάλι 0-0 είχε έρθει. Δηλαδή δεν είναι κάτι ότι είναι η ομάδα του Παράσχου, η σούπερ επιθετική και ξαφνικά το 0-0 μας φαίνεται περίεργο. Λοιπόν, έβγαλε ανακοίνωση πρώτα η Λάρισα, 0-0 από με το συγκεκριμένο παιχνίδι, έτσι. Ναι. Και έβγαλε ανακοίνωση η Λάρισα που απευθύνεται πού? Απευθύνεται σε πολλούς. Δεν θα σου πω σε ποιον συγκεκριμένα, γιατί μιλάει λοιπόν, σε πολλούς. Διάβασε την ανακοίνωση και μετά θα μπούμε στα τοπικά του συλλαλητηρίου. Ακριβώς, ναι. Δεν βάζω δικές μου λέξεις, μην νομίζετε. Ρε παιδιά, μπορείτε να μας πείτε πώς γίνεται αυτό που κάνατε σήμερα? Ποιος το κάνει? Μπαίνουν μέσα στα ποδητήρια των δύο ομάδων και το ζητούν να το κάνετε οι πρόεδροι. Μήπως μπαίνουν στα ποδητήρια και το κάνουν οι δύο βραβευμένοι Έλληνες προπονητές με τα 500 και πλέον παιχνίδια και τις περισσότερες ανόδους στην Αλφα Εθνική και στη Σούπερ Λίγκα? Μήπως το κάνουν αυτά τα παλιόπαιδα οι παίκτες μόνοι τους? Και μία απορία. Ο Παπ πώς το γνώριζε ότι θα γίνει αυτό που έγινε και έφραξε το παιχνίδι? Είπαν τίποτα ιδανικοί? Και μία τελευταία ερώτηση. Πώς είσαστε σίγουροι ότι ο ποδοσφαιρικός εισαγγελέας δεν θα δει το παιχνίδι και θα αρχίσει να σας καλεί για στήσιμο? Ευτυχώς το θύμα της δουλειάς, σε εισαγωγικά, που έγινε σήμερα, είναι μία ομάδα που σε όλη της την παρουσία, σε όλες τις κατηγορίες, έχει κάνει τα ίδια. Μάλιστα. Νομίζω ότι απευθύνεται στη Λαμία εδώ. Μάλιστα. Ιστερόγραφο. Μη διαμαρτύρεστε που δεν έχετε τηλεοπτικό συμβόλαιο και μη ζητάτε από τον κύριο Βασιλιάδη να σώσει τις εταιρείες σας, όταν εσείς δεν σέβεστε την ιστορία σας και ο κόσμος σας σας έκραζε επί 90 λεπτά γι' αυτό που έβλεπε live. Κεφαλαία ακολουθούν, γι' αυτό είμαστε ΑΕΛ και δεν μας νοιάζει αν είναι απέναντί μας όλοι και όταν παίζουν μαζί μας αγωνίζονται σαν άγρια σκυλιά τρία θαυμαστικά. Αδιαφορώ για ό,τι και αν λένε, γιατί δεν ξέρουν πως νιώθω εγώ για σένα. Άσχετο, αλλά πάμε παρακάτω. Η παρούσα κοινοποιείται, γι' αυτό σου λέω σε ποιον απευθύνεται. Στα ΜΟΜΟΕ, στον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα και στους αθλητικούς δικαστές της Super League. Μάλιστα. Και έχουμε απάντηση από όλων Σμύρνης, έτσι. Ναι. Ρε Αλέξη. Λοιπόν, ξεκινάει η ανακοίνωση. Αναλυτικά. Ρε Αλέξη, μπορείς να μας πεις πώς γίνεται αυτό που κάνεις? Να μην αντέχεις ένα λεπτό χωρίς δημοσιότητα. Απόλλων Σμύρνης μπήκε στην καρδιά μου. Συνέχισε. Πώς τα καταφέρνεις και βρίσκεσαι μόνιμα στο προσκήνιο? Τη μια όσο εξηγιαντής του ποδοσφαίρου με τη μια πλευρά, την άλλη με τη δεύτερη, την παράλληλη με την τρίτη. Θα μπορούσε κάλλιστα να γράψει η ανακοίνωση του Απόλλων Σμύρνης να βρείτε κάποιον να σας αγαπάει, να σας ψάχνει όπως ο Αλέξης στη δημοσιότητα. Μπράβο.
Πότε από εδώ, πότε από εκεί, όπου φυσάει ο άνεμος. Πώς γίνεται αυτή η κολοτούμπα να τη μάθουμε από έναν Ολυμπιονίκη στο συγκεκριμένο άθλημα όπως εσύ? Μήπως σου λένε τα εκάστοτε αφεντικά σου πώς να την κάνεις? Επίσης, πώς καταφέρνεις να παραμένεις σε μια ομάδα που όλοι σε βρίζουν, όπως άλλωστε και στις προηγούμενες 7, 8, 9, συγγνώμη, αλλά ακόμα μετράμε και δεν έχουμε καταλήξει ομάδες που είχες. Πόπο φαρμάκι. Και μια απορία. Τις ανακοινώσεις τις έχεις έτοιμες ή τις γράφεις κάθε φορά που δεν σου πάνε τα πράγματα όπως τα θέλεις? Να σου πω κάτι, η Super League όπως την ονειρευόμασταν. Αυτό. Με ανακοινώσεις ανθρώπινες. Δηλαδή καλμένες από την ψυχή. Από την καθημερινότητα. Ρε Αλέξη, ρε παιδιά, πώς το κάνετε, τι Μπράβο. Γίνεται στα αποδυτήρια. Όχι με τα κλισέ. Ξέρεις ποιος έχει δείξει το δρόμο βεβαίως? Η Ξάνθη. Ξάνθη έχει δείξει το δρόμο. Και τα social media του Πανσεραϊκού θα προσθέσω. Που έτσι, τα αγαπώ. Συνέχισε. Αυτή που έβγαλες πάντως στη Ριζούπολη, καλά έκανες και την έβγαλες νωρίς, γιατί μετά δεν ήξερες που να κρυφτείς με 3 γκολ στην πλάτη. Αυτό με το 3-0 στη Ριζούπολη, ποιος το έκανε? Μπήκες εσύ στα αποδυτήρια και είπες κάτι στους παίκτες σου? Μήπως μπήκε ο προπονητής σου, που δεν ξέρουμε αν είναι βραβευμένος, αλλά του το ευχόμαστε? Όσον αφορά τη στοιχηματική ανάλυση σου, δεν μπορούμε να απαντήσουμε γιατί δεν παίζουμε στοίχημα. Βλέπουμε ότι εσύ το κατέχεις το άθλημα, άρα αν χρειαστούμε ποτέ συμβουλές, θα σε ρωτήσουμε. Να σου πω κάτι, ούτε βρισχές. Τίποτα. Ούτε, είναι τόσο ανθρώπινες ανακοινώσεις και έχει και υστερόγραφα. Δύο. Που έχουν γίνει τη μόδα στα υστερόγραφα. Το ένα. Άμα δεις blog χωρίς υστερόγραφα, δεν αξίζει να το διαβάσεις. Χθες είδαμε για του Σταύρου για τον γκολ. Έτσι ακριβώς. Γκολάρα, τέλος πάντων. Ιστερόγραφο 1. 12 πάσες, αν μέτρησα σωστά, ή 11 σε πρώτο χρόνο. Απίστευτο. 10, τις μέτρησα. 10. Ναι, και είδα και το έγραψε και ο Δημήτρης Τσορμπατζόλου. 10 είναι. Γιατί μου κάνει εντύπωση. Η αποθέωση της ομαδικής λειτουργίας. 14 δευτερόλεπτα το χρόνο μέτρησα. Του ΠΑΟΚ. Είναι φοβερό. Σε ένα σημείο που ο ΠΑΟΚ είχε κατεβάσει ταχύτητα, αλλά θα τα πούμε. Ιστερόγραφο 1. Εμείς είμαστε χαρούμενοι που έσωσες την εταιρεία σου με το τηλεοπτικό συμβόλαιο, αλλά δεν νομίζουμε ότι ο κόσμος της ομάδας θα σταματήσει να σε κυνηγά. Γι' αυτό ευχόμαστε καλή ελευθεριά σε όλους. Ιστερόγραφο 2. Σου ευχόμαστε να πανηγυρίσεις μέσω του κυπέλου Ελλάδας την έξοδο στην Ευρώπη που έχεις τάξει στους φίλους της ομάδας σου. Από τη συγκεκριμένη διοργάνωση, διότι να σε ενημερώσουμε ότι από την άλλη, δηλαδή εννοεί τη Super League, στην Ευρώπη βγαίνουν οι πρώτες ομάδες από την κορυφή και όχι αυτές από το τέλος. Μια ματιά που ρίξαμε στη βαθμολογία σε δείχνει στον πυθμένα με τις χειρότερες ομάδες του πρωταθλήματος. Και θα το άφηνε αυτό το πράγμα ο Αλέξης να πέσει κάτω? Όχι. Πιστεύω ότι όταν είδα ανακοίνωση ο Αλέξης έσφιξε γροθιά. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Τον πρόσεξες στο προηγούμενο μάτς? Τον Αλέξη? Ναι. Όχι. Μου φάνηκε λίγο τσιτωμένο στο πρόσωπο. Κοίταξε. Νομίζω ότι... Όχι, πώς να το πούμε τώρα κομψά, ότι προσέχει τον εαυτό του Αλέξης. Αυτό. Έτσι, γιατί έχουν περάσει και τα χρόνια. Είσαι κομψή. Είναι και 30 χρόνια κάθε φορά που λέει στον αέρα στην νομική. Το πρόσεξα, γιατί δεν είχε πολλές εκφράσεις το φρύδι. Και μετά πώς κοιτά όλο το πρόσωπο. Στην Τατιάνα τον είδες? Όχι. Μπροστά σε μπάνερ Super League ήταν. Γιατί βρέθηκε στην Τατιάνα. Εντάξει, καθόλου περίεργο. Βεβαίως, έδωσε συνέντευξη στην Τατιάνα. Λοιπόν, ακολουθεί τώρα, όχι δήλωση της ΑΕΛ. Του ιδιοκτήτη της Λάρισας, κυρίου Αλέξη Κούγια. Με κάλεσαν από την Era Sport και με πληροφόρησαν αφενός μεν για την ανακοίνωση της ΠΑΕ Απόλλων, αφετέρου δε για τα όσα είπε ο μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ Λαμία, Πανουριάς Παπαϊωάννου. Μάλιστα. Για τα όσα είπε ο Πανουριάς Παπαϊωάννου, δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο. Τα λέει έτσι, μπαμ. Ναι. Κατάκα, έτσι. Κανένα σχόλιο. Για την ανακοίνωση του Απόλλωνα. Να σου πω κάτι. Full time job. Αυτός που γράφει τις ανακοινώσεις του Αλέξη. Μόνος του τις γράφει. Αποκλείεται. Στο υπογράφω. Πότε προλαβαίνει? Στο υπογράφω. Δεν πρόκειται να τρελή. Δεν πρόκειται να αφήσει ναι, κανέναν. Μου, μπορεί να τις υπαγορεύει. Α, ωραία. Ναι, αυτό. Αλλά δεν τις πληκτρολογεί. Όχι, είναι full time ναι. job. Ξέρεις ότι κάθε αγωνιστική θα έχεις κάτι να γράψεις. Όλη μέρα. Δεν είναι μόνο πρέπει την να είσαι σε ετοιμότητα. Μπράβο. Από την Παρασκευή, δηλαδή που μπαίνουν οι ομάδες, πηγαίνουν στο ξενοδοχείο. Μπράβο, μπράβο. Οι αποστολές πρέπει να είναι σε ετοιμότητα. Γιατί βγαίνουν ειδήσεις και από εκεί. Βγαίνουν ειδήσεις από την ώρα που φεύγει η ομάδα στο ξενοδοχείο μέχρι την ώρα που αποχωρεί ο διαιτητής από το γήπεδο. Λοιπόν. Πέταξες μεγάλη μπηχτή, μεγάλο καρφί για τον διαιτητή τον χθεσινό στο γήπεδο της Τούμπας. Τζοβάρας. Τζοβάρας. Τον αποθεώνουμε.
θα σας πούμε, γιατί θέλουμε να μείνετε εδώ στην παρέα μας, γιατί αποθεώνεται ο συγκεκριμένος διαιτητής που δεν είχαμε καμία επαφή, κανένα τέτ α τέτ μαζί του. Απλά έτυχε την ώρα που αποχωρούσε αργά το βράδυ από το γήπεδο της Τούμπας να είμαστε κι εμείς εκεί έξω, έχοντας τελειώσει τη δουλειά μας και περιμένοντας έτσι να μαζευτούμε για να δούμε τι θα κάνουμε, πού θα φύγουμε. Και κάτι άκουσε το αυτί μας, κάτι, αυτά τα ωραία που δεν σε βλέπει ο άλλος, ναι. Γιατί είσαι στα σκοτάδια, είσαι στη στροφή εκεί με το που βγαίνουν από τα αποδυτήρια και δεν έχει αντιληφθεί την παρουσία σου και είναι με το κινητό στο τηλέφωνο και μιλάει άρχοντας, γιατί σου λέει δεν έχουν φύγει όλοι, Τούμπα είναι άδεια. Μείνετε εδώ λοιπόν, μόνο έρχεται εδώ, και αυτό. Μόνο εδώ, συνεχίζουμε Αλέξη Κούγια. Βέβαια. Για την ανακοίνωση του Απόλλωνα έχω να δηλώσω το εξής. Για τους χαρακτηρισμούς που με αφορούν προσωπικά, η απάντησή μου θα είναι η νόμιμη. Ξέρουμε τι γίνεται με τον Αλέξη. Θα πέσουν κάτι μηνύσεις. Κάτι μηνύσεις που να πέσουν από Δευτέρα. Για, για τα περί επιζητήσεως δημοσιότητας, να τους υπενθυμίσω. Ναι. Δεν θα πει εδώ πέρα για το στρατό και πόσες μέρες έχει κάνει η βατραχάνθρωπος. Άλλο θα πει. Ότι από 24 ετών και για 44 συνεχή χρόνια απολαμβάνω τέτοιες δημοσιότητες από την επιστημονική δουλειά μου. Βλέπεις και δεν ότι περιμένω... είναι πολλά χρόνια και τα πρέπει να περιποιείται ο Αλέξη. Έχουν περάσει τα χρόνια, είναι 44. Στο χώρο. Στο χώρο μόνο. Δεν τελείωσε τη νομική στα 25. Εσείς που μας ακούτε μην βγάζετε κουμπιουτεράκια τώρα, δεν είναι σωστό. Ο ίδιος τα λέει, αλλά εμείς δεν βγάζουμε κομπιουτεράκια. Όχι, δεν αφού δεν μας αφήνουν να κάνουμε προσθέσεις για το πρωτάθλημα, ας κάνουμε προσθέσεις για τις ηλικίες. Έστω. Λοιπόν, και δεν περιμένω να αγοράσω ομάδα για να με μάθουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες. Εμένα προσωπικά, σαν Ελένη, αυτό το Ελληνίδες και Έλληνες μου έκανε λόγο πολιτική. Δεν ξέρω, κάτι μου βγάζει. Τρομοκρατημένοι και τρομοκρατημένες, συνεχίστε. Για τα όσα αναφέρουν για το παιχνίδι Απόλλων ΑΕΛ, έχω να δηλώσω ότι όλη η Ελλάδα είδε πώς ήρθε αυτό το αποτέλεσμα. Δεν έχω καθόλου εικόνα από το μάτς. Πώς ήρθε, ρε παιδιά, αυτό το αποτέλεσμα. 2-87-8-8-8, αν κάποιος είδε το συγκεκριμένο παιχνίδι, ή αλλιώς FM κενό, γράφετε, σχολιάστε, δώστε μας λίγο εικόνα, γιατί ήμασταν στους δρόμους στα συλλαλητήρια. Από το Απόλλων ΑΕΛ. Τι έγινε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί έχουν βγει τα μαχαίρια, γιατί είναι στα κάγκελα. Δεν είναι περίεργο, αλλά είναι στα κάγκελα ο Αλέξης Κούγιας. FM κενό, το μήνυμά σας το στέλνετε στο 54526, 1,24 η χρέωση. Συμπεριλαμβάνεται βεβαίως και ο ΦΠΑ και η χρέωση κινητής τηλεφωνίας. Γρήγορα, γιατί έχουμε διάλειμμα. Αλέξη, εξηγεί γιατί. Όλη η Ελλάδα είδε το διαιτητή που δεν έδωσε 2 πέναλτι στο πρώτο ημίχρονο υπέρ της ΑΕΛ. Όλη η Ελλάδα είδε το Χουάντερσον να αποκρούει 5 τέτα τέτ. Όλη η Ελλάδα είδε ποια ομάδα έπρεπε να κερδίσει. Κατά τα άλλα που είναι και τα ενδιαφέροντα, μετά την ανακοίνωση της ΑΕΛ και αφορούν το σημερινό παιχνίδι Λαμία Πόλων, δεν χρειάζεται να πω εγώ τίποτα, αφού υπάρχει το βίντεο του αγώνα, υπάρχουν οι αποδοκιμασίες των οπαδών της Λαμίας επί 90 λεπτά και το κυριότερο απ' όλα υπάρχουν τα δικά μου μάτια και τα όσα είδαν αυτά, περιποιημένα τα μάτια του Αλέξη, για τα οποία εάν τύχει και ασχοληθεί κανένας υπεύθυνος, θα τα πω. Ιστερόγραφο. Χωρίς ιστερόγραφο. Για την αναφορά του ιδιοκτήτη του Απόλλωνα για τους οπαδούς της ΑΕΛ, οι οποίοι δήθεν δεν με θέλουν, θέλω να του πω ότι εγώ προτιμώ να είμαι ιδιοκτήτης μιας από τις 5 μεγαλύτερες ομάδες του ελληνικού ποδοσφαίρου, με ένα πρωτάθλημα και 2 κύπελα, με δεκάδες χιλιάδες οπαδούς, 5 σε εισιτήρια παρένθεση, εκ των οποίων 100 καμένοι ανεπάγγελτοι που δεν τους χαρτσιλικώνω, να με αποδοκιμάζουν στο διαδίκτυο από το να είμαι ιδιοκτήτης μιας ομάδας παύλα σφραγίδας, χωρίς οπαδούς. Για να μπορώ και για να ικανοποιήσω τους χρηματοδότες μου, παρένθεση Αγίους, να προσπαθώ να μετατρέψω το σήμα της χωρίς οπαδούς ομάδος μου από το να απεικονίζει το Θεό Απόλλωνα στο να απεικονίζει τον Άγιο Απόλλωνα. Έκλεισε ο Αλέξης. Διάλειμμα. Λοιπόν, διάλειμμα και ερχόμαστε για να βούμε στα δικά μας. Speechless η Μπούντου. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα. Φεγγάρια χάρτινα κρεμών στον ουρανό και εσύ τα έκαψες. Θα τα κάψεις. Και αν είχαν λίγο χιούμορ, νομίζω δεν μπορούσαν να το κάνουν τραγούδι για φιέστα. Κάποιος είχε πολύ χιούμορ όμως και έφτιαξε μια φωτογραφία που είναι παίκτης της ΑΕΚ. Και συνεχίζουμε με χάρτινα. Συγγνώμη, δεν είναι και συνεχίζουμε με χάρτινα. Δεν είναι αγαπημένη σου λέξη. Άντε λίγο, σηκωθείτε, σηκωθείτε λίγο από τα κρεβάτια. Έχουμε υπέροχη μέρα έξω. Φτιάξτε τον καφέ σας, βγείτε στο μπαλκόνι σας, βγείτε στον κήπο σας, καθίστε στο σαλόνι σας ή πάρτε ακόμη και τον καφέ στο κρεβάτι σας. Ξυπνήστε ωραία, ξυπνήστε με διάθεση. Μπείτε σε mood έτσι ωραίας Κυριακής. Όπως ήταν χθες όλοι στα μπαλκόνια από όπου περνούσαμε. Έτσι ακριβώς. Ας ακούσουμε λίγο και Γαλάνη λοιπόν και μπαίνουμε σε ρυθμού συλλαλητηρίου. Δεν ξέρω τι μπορεί να πετύχει κάποιος μέσα από τα συλλαλητήρια, μέσα από τις διαδηλώσεις, μέσα από τις συγκεντρώσεις, τις πορείες.
ξέρω αυτό το συναίσθημα που σου δημιουργεί το να είσαι εκεί μαζί με άλλους, να μιλήσετε, να μοιραστείτε τα ίδια πράγματα, να φωνάξετε μαζί, να δεις τα συνθήματα, να φωνάξεις, να ακολουθήσεις την πορεία. Είναι όλο πολύ όμορφο και δανείζομαι μία φράση του Δημοκράτη Παπαδόπουλου, ο οποίος ήταν ένας από τους ομιλητές του συλλαλητήριου, ότι θα λέμε στα παιδιά μας ότι ήμασταν και εμείς εκεί. Γιατί όπως και να το κάνουμε, φέτος γράφεται ιστορία. Το πώς γράφεται ιστορία είναι μια διαφορετική συζήτηση, αλλά όπως και να το κάνουμε, είμαστε μέρος αυτής της ιστορίας που γράφεται. Οπότε, Δημοκράτης Παπαδόπουλος, ο οποίος θέλω να σου πω ότι μέχρι να φτάσουμε πάνω στην Τούμπα, ήταν με τα πόδια. Με τα πόδια. Μαζί μας. Για να το πάρουμε λίγο από την αρχή, από τις 2.30, 2 και κάτι ήμασταν εκεί. Κάπου εδώ να πούμε ότι ο Λίμπερο προσπάθησε να καλύψει και νομίζω ότι τα κατάφερε μέχρι τουλάχιστον να βρούμε την σωστή ακουστική στο χώρο, γιατί είχε κόσμο, ήταν τα μεγάφωνα, οπότε είχαμε κάποια μικροπροβλήματα στην αρχή, αλλά νομίζω ότι μετά βρήκαμε το κατάλληλο σημείο εκεί που έπρεπε να είμαστε. Και δεδομένου των συνθήκων που κάνατε τη δουλειά σας σε τέτοια event, ναι, νομίζω ότι ήταν ούτε σε γήπεδο, ούτε σε στούντιο που να έχει ίντερνετ, να έχει τα δικά σου εργαλεία, το δικό σου υπολογιστή, το κινητό σου, το φορτιστή. Σε ένα χώρο που εμείς απλά για να δούμε ρεπορτάζ με τόσο κόσμο δεν έπιανες δίκτυο, ναι, πόσο μάλλον να μεταδώσεις πληροφορίες. Νομίζω ότι από ένα σημείο και μετά το βρήκαμε το κατάλληλο σημείο που έπρεπε να στηθούμε για να μεταφέρουμε ζωντανά βεβαίως όλα όσα υπόθηκαν. Από τις 2.30 ώρα λοιπόν άρχισε ο κόσμος να μαζεύεται στην Καμάρα, το ραντεβού ήταν στις 3. Χθες ήταν μια μέρα που είχε πάρα πολύ ζέστη, οπότε στην αρχή ήταν όλοι όπου έβρισκαν σκιά. Δηλαδή στο καφέ εκεί στη γωνία, απέναντι, κάτω από την Καμάρα, κάτω από δέντρα, μέχρι να οργανωθούν, μέχρι να στηθεί και η εξέδρα, να μπει η μεγάλη σημαία βεβαίως του ΠΑΟΚ και σταδιακά να αρχίσει ο κόσμος να μαζεύεται. Έκλεισε βεβαίως η Εγνατίας, όπως ήταν λογικό και αναμενόμενο. Εκεί ακούστηκαν τα πρώτα συνθήματα με τον κόσμο να κάθεται κάτω, να σηκώνει τα χέρια, συνθήματα για Μελισανίδη, συνθήματα για Μαρινάκη, συνθήματα για την Αθήνα, συνθήματα για δικαιοσύνη, συνθήματα για τον ΠΑΟΚ, συνθήματα για τον Πρωθυπουργό, συνθήματα πολιτικής χρειάς και σιγά σιγά άρχισαν να μαζεύονται προς την εξέδρα. Είχαμε και το αγόρι από την ΚΑΕ, το τρελό. Το Σύφη, που έκανε τις μουσικές επιλογές από νωρίς και με τα metal και με τα παοξίδικα κομμάτια, γνωστός για την τρέλα του Σύφης. Και με τα αποσπάσματα από την ιστορία του ΠΑΟΚ που σημάδεψαν. Και μπασκετικά έπαιζε, πάρα πολύ ωραία. Είδαμε εκπροσώπους όλης της οικογένειας του ΠΑΟΚ, είδαμε τον πρόεδρο του ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ Θανάση Κατσαρή, είδαμε τον Δημοκράτη Παπαδόπουλο, είδαμε Μάτζικ και Τέλη Ζουρνατζίδη, ναι, ίδιο πρόσωπο είναι ο Μάκης και όλοι. Φίλοι, οι μπασκετικοί, ναι, πόσο ποιότητα έχουνε. Τους γνώρισες χθες τους μπασκετικούς, έτσι μου το έλεγες και έξω. Λες για τον υπεύθυνο επικοινωνίας και για τον κύριο Χορόζογλου. Της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Τον αγάπησες. Καλά, τον αγαπούσα από πριν σαν μορφούλα, γιατί ξέρω και τι χειρίζεται όλα αυτά τα social media της ΚΑΕ που βγάζουν μάτια. Αλλά τον Μάτζικ και τον κύριο Ζουρνατζίδη, που τους λατρεύω, τους στεκόμασταν δίπλα. Εκεί που πήγα στη σκιά, ήταν δίπλα μου. Ναι. Όταν βγήκαν να μιλήσουν, κοφτά, 1, 2, 3, ωραίο λόγο. Μπαμ, ξεσήκωσαν τον κόσμο και τελεία. Και νομίζω ότι αυτό ήταν και το ζητούμενο. Να βγεις, να πεις 5 πράγματα ουσίας, να μείνουν στον άλλον. Όχι να πλατιάσεις, όχι να κάνεις ρητορική. Κοίταξε να δεις. Οι ποδοσφαιρικοί δεν το λέμε όμως ότι δυσκολεύονται λίγο παραπάνω στο λόγο. Δηλαδή, ο Στέλιος ο Μαλεζάς, που βγήκε πάνω, τα είπε πάρα πολύ ωραία, αλλά λίγο πιο κομπιαστά. Δεν είναι συνηθισμένοι να μιλάνε τόσο. Ναι. Η μπασκετική, επειδή και το ίδιο το παιχνίδι έχει παραπάνω ανάλυση, ναι, έχουν μάθει να μιλάνε πιο στρωτά. Αυτό θέλω να πω. Πιο στρωτά, πιο λιτά, πιο to the point, ρε παιδί μου, στο θέμα. Είδαμε τον κύριο Τσαλόπουλο, βεβαίως, είδαμε τους παλεμάχους, είδαμε κορίτσια από το handball. Τα οποία φύγανε λίγο πριν ξεκινήσουν οι ομιλίες γιατί είχαν αγώνα και κερδίσαν κιόλας. Το είπα και χθες στο ραδιόφωνο ότι καλά όλα αυτά που είδαμε, αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ σαν εικόνα,
που βλέπαμε ανθρώπους λίγο μεγαλύτερης ηλικίας. Και για τον κύριο Χρήστο. Μπράβο, γιατί ήμασταν σε ένα σημείο εκεί μαζί που ήταν ένας παππούς μόνος του. Και δεν ήταν ο μόνος. Ήταν κάτω από σκιές, αν επειδή έπρεπε να τριγυρνάμε μέσα στο χώρο, μέσα στην στο καμάρα, πλήθος. Να πηγαίνουμε από το ένα σημείο στο άλλο και για να τραβήξουμε βίντεο και για φωτογραφίες και γενικώς για να έχουμε έτσι μια σφαιρική κάλυψη του συλλαλητηρίου. Βλέπαμε αυτούς τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας και πραγματικά δεν υπάρχουν λόγια να το περιγράψει πόσο όμορφη και συγκινητική εικόνα. Γιατί το να πάω εγώ, το να πάει η Ελένη, το να πάμε εμείς, το περιμέναμε έτσι. Σε εμάς βασίζεται. Μπράβο. Ότι, οκ, okay, είναι η νεολαία. Στο 25-45. Στο 25-55. Μπράβο. Τα 15χρονα, τα 20χρονα και αυτά που είναι τρελαμένα. Πάρα πολλά πιτσιρίκια και πάρα πολλοί άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας. Εγώ με αυτά που είπε ο κύριος Χρήστος, έκλαιγα. Έφυγες κάποια στιγμή για να πας να βρεις κάτι άλλο. Ναι. Και συνέχισε ο κύριος Χρήστος να μου μιλάει. Κάνα μισάωρο μιλούσαμε. Ο οποίος κύριος Χρήστος, πώς τον γνωρίσαμε. 81 χρονών ο κύριος Χρήστος. Και πώς τον γνωρίσαμε στο συλλαλητήριο. Ήτανε μόνος του, ακριβώς δίπλα μας, εκεί που στεκόμασταν. Σε κάποια φάση ρωτάει, κορίτσια, τι ώρα είναι. Και ήταν 3:15, γιατί ναι. Δεν είχε ξεκινήσει ακόμη. Και του λέμε να σας βρούμε μια καρεκλίτσα, μήπως να κάτσετε. Και λέει, όχι, είμαι εδώ από τις 12. 12, Ελένη. Είμαι εδώ από τις 12. Μα ήταν για τις 3 το κάλεσμα, κύριε Χρήστο. Και τι απαντάει? Δεν κρατιόμουν σπίτι. Εγώ, λέει, είμαι ΠΑΟΚ. Πόσο να σας πω. Ο πατέρας μου ήταν σε αυτούς που πήραν τη Θεσσαλονίκη. Στον πόλεμο. Από την Κωνσταντινούπολη. Σπούδαζε στο πανεπιστήμιο στην Αμερική. Και ήρθε θελοντής. Ενώ μπορούσε να μην παρουσιαστεί. Θελοντής. Για να πάρει την πόλη πίσω. Ήταν σε αυτούς που βοήθησαν στο να σχηματιστεί ο ΠΑΟΚ εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Και όταν πέθαινε, στο κρεβάτι με ρωτούσε, ο ΠΑΟΚ τι κάνει? Για μας, λέει, αυτό είναι ΠΑΟΚ, ζωή και θάνατος και όλα. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι δεν ξέρω μέσα από τα συλλαλητήρια, μέσα από τις πόριες, τι δύναμη μπορεί να έχει κάποιος και τι μπορεί να ανατρέψει όταν το παιχνίδι πλέον παίζεται αλλού, όταν η μπάλα είναι σε άλλο γήπεδο. Αλλά είναι όλες αυτές οι στιγμές, δηλαδή αυτή η στιχομηθεία που είχαμε με τον κύριο Χρήστο, καλά να είναι ο άνθρωπος, 81, όρθιος, μας είπε ότι ήταν από τις 12, καθότανε μόνος σε μία γωνιά και ήταν άλλοι πόσοι, τους οποίους προφανώς και δεν είχαμε τη δυνατότητα και τον χρόνο να τους γνωρίσουμε, έτυχε να γνωρίσουμε τον κύριο Χρήστο χθες, ήταν τόσο όμορφο, τόσο συγκινητικό. Και είναι όλα αυτά τα οποία πρεσβεύει ο αθλητισμός, όλα αυτά τα οποία πρέπει να πρεσβεύει το παδικό κίνημα, ο φίλαθλος κόσμος. Νομίζω ότι τα είδαμε αποτυπωμένα εμείς χθες που πήραμε έτσι ένα καλό μάθημα από τον κύριο Χρήστο. Ξέρουμε ότι δεν ήταν ο μόνος. Καλά να είστε, γεροί να είστε και να μεταδίδετε, να μεταλαμπαδεύσετε όλη αυτή την αγάπη, την αγνότητα, τον ρομαντισμό έτσι μιας άλλης ενδεχομένως εποχής στη νέα γενιά. Γιατί και εμείς κάπου χάνουμε την μπάλα, κάπου λίγο το αίμα μας βράζει λίγο περισσότερο, έτσι. Κάπου λίγο θολώνουμε, κάπου χάνουμε την ουσία του αθλητισμού. Λογικό και δικαιολογημένο ως ένα βαθμό με όλα αυτά που συμβαίνουν και με όλα αυτά που βιώνουμε. Το είπε και σε κάποια φάση ο Στέλιος Μαλεζάς, που είναι από τους πιο έτσι σοβαρούς, ότι δεν έχουν σχέση ρε παιδιά με το ποδόσφαιρο αυτά. Την καταλαβαίνεις την τρέλα, δηλαδή, να το λέει και ο επαγγελματίας, ο ποδοσφαιριστής, που στην τελική σκέφτεσαι ότι, okay, αυτός θα παίξει το παιχνίδι του, θα πάρει τα λεφτά του, τελειώνει έτσι. Εκεί. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Πολύ ωραίες εικόνες. Πήγε 11 όμως και δεν είπαμε τίποτα για το συλλαλητήριο. Λοιπόν, να ακούσουμε λίγο Θανάση Κατσαρή, γιατί ήταν ο πρώτος ο οποίος πήρε το λόγο, εμφανώς συγκινημένος και ο Θανάσης Κατσαρής. Έτρεμε η φωνή του κάποια έτρεμη στιγμή. Έτρεμε η φωνή του, δεν μπορούσε έτσι να μιλήσει ο πρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ. Σαφώς ως ηγέτης της μάνας του συλλόγου ήταν ο πρώτος ο οποίος θα έπαιρνε το λόγο για να μιλήσει στον κόσμο. Και μετά ανέβηκαν οι υπόλοιποι. Να βρω λίγο που το έχω του κύριου Κατσαρή, το ηχητικό, ο οποίος βεβαίως ύψωσε ασπίδα προστασίας στον Ιβάν Σαββίδη και εκεί που μίλησε για τον Ιβάν Σαββίδη, εκεί ακούστηκαν και τα πρώτα συνθήματα ναι. Για τον μεγαλομέτωχο του ΠΑΟΚ, γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε ακουστεί η αλήθεια είναι κάτι. Λοιπόν, να δούμε λίγο. Έλα, το έχω. Το βρήκα. Εδώ το έχω, αν μας κάνει και το κινητό το χατήρι που κόλλησε.
Πάντως ήταν όντως πολύ συγκινημένος και η φωνή που έσπαγε. Για μένα ο Θανάσης ο Κατζαρής είναι τόσο μορφή για αυτό το σύλλογο. Είναι ο θεματοφύλακας, όπως λέει, του συλλόγου, αλλά ήταν η ομιλία η πιο ουσίας, νομίζω. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση, δεν το έχουμε όλο. Ένα μικρό κομμάτι. Ένα μικρό κομμάτι. Λίγο να χαμηλώσουμε, Γιάννη, αν είναι εύκολο. Βρισκόμαστε σήμερα εδώ πιστοί στη μεγάλη ιδέα του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚτσίδικος λαός, η ΠΑΟΚτσίδικη οικογένεια αγωνίζεται εδώ και 92 χρόνια για τα δίκαια αιτήματά της. Οι δεκαετίες του 50, του 60, αλλά και του 70, τότε που είχαμε τη μεγάλη ομάδα και έπρεπε κάθε χρόνο να κατακτάμε τον τίτλο, το ΠΟΚ, τα συνεταιράκια προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να μην κατακτήσουμε τίτλους. Σήμερα όμως αυτοί δεν υπάρχουν. Λοιπόν. Αλλά η νεκρανάσταση δεν θα περάσει. Εδώ είναι που λυγίζει. Σήμερα δεν λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Το ξενοδόχο τον Ιβάν Τσαβίδη. Αυτόν τον μεγάλο ηγέτη. Η νεκρανάσταση δεν θα περάσει. Λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Λογαριάζουν χωρίς τον Ιβάν Τσαβίδη. Ήταν συγκινητικός και ο κύριος Κατσαρής, συγκινητικός ως προς τον τρόπο που τα έλεγε, η χρειά της φωνής, το ύφος του. Και ξέρεις ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος... Βράχνιασε, αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι η συγκίνηση που είχε εκείνη την ώρα. Οργή, ήθες να το πεις, συγκίνηση, δεν ξέρω, πάντως έβγαλε συνέστημα. Είναι ένας άνθρωπος, ο κύριος Κατσαρής, που έχει αφιερώσει τη ζωή του στον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι δεν μου αρέσει η έκφραση του χρωστάει ο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι για τον κύριο Κατσαρή δικαιολογείται να το πεις λίγο. Μπορείς να το πεις ελεύθερα. Λοιπόν, θα έρθουμε με το συλλαλητήριο και τα όσα έγιναν να μας δώσεις και σε κλίμα από την πορεία, γιατί το πήρες μηχανοκίνητα με μια σημαία του ΠΑΟΚ, ενημερώθηκα, ναι. Λέει το ρεπορτάζ μου. Με την ατάκα του κύριου Τζιοβάρα έξω από το γήπεδο της Τούμπας εκεί τα μεσάνυχτα. Όλα τα ωραία συμβαίνουν μεσάνυχτα, εξάλλου, είναι γνωστό αυτό. Μεσάνυχτα και κάτι, σκοτώθηκε η αγάπη, ποιος το λέει αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα. Βρήκα ζωή στα μαύρα τα μεσάνυχτα. Α, ναι, να μπούμε. Μαρία Ιακώβου. Μαρία Ιακώβου. Λοιπόν, κούκλα Μαρία Ιακώβου, να τα λέμε όλα. Ωραία γυναίκα. Βεβαίως, βεβαίως. Και παιχνίδια έχουμε σήμερα, έτσι. Έχουμε και ποδοσφαιρικό παιχνίδι, πολύ ωραία μέρα για γήπεδο, έτσι. Άρης Πανεγιάλιος. Κονταροχτυπηθεί η πρώην Μπουγάτσα με hangover Νίκος Μοσχοβίτης, Νίκος Παπαδόπουλος που είναι και οι δύο στις 5 νομίζω. Όχι. Είναι, ναι, στις 5 είναι και οι δύο. Και οι δύο. 5 βεβαίως. 5 με γραμμή στο κλάν της Βικελίδης και 5 στο Παλατάκι. Πάω Κλαύριο. Θα ακούμε τα δύο αγόρια. Θα ακούμε τους δύο Νικολάκηδες, ναι, του σταθμού μας. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Καλημέρα, να τη λέμε για όσους ξυπνάτε τώρα, έτσι. Εδώ είμαστε, Μπουγάτσα με hangover. Ακούτε, μαζί θα πάμε μέχρι και τις 12. Λέγαμε για το συλλαλητήριο. Ακούσαμε και τον Θανάση Κατσαρή, βεβαίως, προηγουμένως. Μετά τον Θανάση Κατσαρή, ο οποίος και μας άρεσε πολύ, και ο ίδιος φάνηκε ότι του άρεσε αυτό που είδα από κάτω, γιατί είχε κόσμο, είχε έτσι τρελαμένα με την καλή έννοια από οκτσάκι από κάτω. Ανέβηκαν οι νάτι πρωταθλητές. Φοβερό και αυτό. Νάτι πρωταθλητές, Δημήτρης Πέλκας, Στέλιος Μαλεζάς, Ζωζέ Μαουρίτσιο. Οι τρεις ποδοσφαιριστές που ήταν εκτός αποστολής βρέθηκαν στην Καμάρα και με το που ανέβηκαν στην εξέδρα για να μιλήσουν, ακούστηκε από κάτω το νάτι πρωταθλητές, υποδοχή πρωταθλητών. Έκαναν πολλή ώρα να μιλήσουν, γιατί ήταν το σύνθημα το οποίο ακουγόταν σε όλη την Καμάρα εκείνη και τη στιγμή. Σταματούσα. Βεβαίως το λόγο πήρε
ο Στέλιος Μαλεζάς, ο αρχηγός της ομάδας του Δικεφάλου, ο έμπειρος Στέλιος Μαλεζάς, ο πιο μεγάλος Στέλιος Μαλεζάς, μίλησε για τη δύναμη και το κουράγιο που τους δίνει η παρουσία των οπαδών του ΠΑΟΚ, όχι μόνο χθες στο συλλαλητήριο, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Αυτά τα οποία συμβαίνουν δεν συνάδουν με το ποδόσφαιρο και βεβαίως κατέβηκαν εν μέσω αποθέωσης. Σύντομος ο Στέλιος. Σύντομος, περιεκτικός. Μπράβο. Είπε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε. Δεν τιμούν το ποδόσφαιρο αυτά που κάνουν. Το σημαντικό είναι ότι είστε εδώ μαζί μας και θα πρέπει και εμείς να είμαστε πιο δυνατοί και να το δείξουμε στον αγωνιστικό χώρο. Επειδή δεν μου αρέσουν τα μεγάλα λόγια, μέχρι το τέλος θα δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Κατέβηκαν οι νάτι πρωταθλητές. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει, ότι εμείς τους πρωταθλητές τους ξέρουμε, εσείς τους απολαμβάνετε και τους απολαύσατε και χθες βάσει της εικόνας τους στο γήπεδο της Τούμπας. Μετά ανέβηκε ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος. Εγώ κρατάω αυτή την ατάκα του Δημοκράτη, γιατί όπως ανέφερα και προηγουμένως, ότι η ιστορία γράφεται στους δρόμους, ενδεχομένως γράφεται και στα δικαστήρια, γράφεται και στο γήπεδο, ότι θα λέμε αύριο μεθαύριο στα παιδιά μας ότι ήμασταν κι εμείς εκεί. Και από τα ωραία ότι έβλεπες πρόσωπα και καταστάσεις που είχες καιρό, δηλαδή κόσμο με τον οποίο δεν βρίσκεστε καθημερινά, αλλά εκεί βρεθήκατε όλοι. Ναι. Έβλεπες, γυρνούσες από εδώ, χαιρετούσες δεξιά και αριστερά. Είδαμε, όπως είπαμε πριν, και άνθρωπους μεγαλύτερης ηλικίας. Είχε πολύ πιτσιρικαρία. Και όταν λέω πιτσιρικαρία, δεν ήταν μόνο τα 15-16 πλάς. Είχε και πολλούς μπαμπάδες. Μετά... Εγώ εκεί που χάρηκα, δεν ήταν που είδα μπαμπάδες με τους γιους, είδα μπαμπάδες με κόρες. Έτσι. Και λέω, τι τυχερά παοξάκια είναι αυτά που τα πήραν οι μπαμπάδες και κατεβήκαν στην καμάρα. Και ήρθανε και πάνω, Ελένη. Ήρθανε και πάνω. Λοιπόν, έλεγα και τον Δημοκράτη ότι μπιζίμ ΠΑΟΚ έλεγαν οι παλαιότεροι, ο δικός μας ΠΑΟΚ, και αυτό κρατάμε κι εμείς, αυτό είπε και ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος. Ακούσαμε τους μπασκετικούς, τον Μάτζικ και τον Τέλη Ζουρνατζίδη. Όταν μας κλείνουν την Τούμπα θα πηγαίνουμε στο Παλατάκι, όταν μας κλείνουν το Παλατάκι θα πηγαίνουμε στην Τούμπα. Σήμερα το ραντεβού, όπως ανέφεραν και οι εκπρόσωποι του μπάσκετ, είναι στο Παλατάκι στις 5 η ώρα, ΠΑΟΚ Λαύριο. Εφόσον χθες ο κόσμος δεν μπόρεσε να πάει στο γήπεδο, άσχετα με το αν βρέθηκε εκτός γήπεδου, νομίζω ότι σήμερα οφείλει να βρίσκεται, θα πρέπει να το νιώθει, γιατί θα πρέπει, δεν είναι απαραίτητη υποχρέωση. Και από όλους ότι αύριο όλοι οι ραντεβού Παλατάκι, κοίταξε να δεις, το παιχνίδι με το Λαύριο Megabolt έχει και πολύ χαμηλή τιμή, δηλαδή είναι 5 ευρώ σε όλα τα διαζώματα, έχει και εισιτήρια των 10 ευρώ. Και τον 25, αλλά με 5 ευρώ το άτομο δεν είναι τίποτα να είμαστε όλοι εκεί σήμερα. Και νομίζω ότι μετά το διπλό στο ΆΚΑ, μετά από την εμφάνιση. Την εξαιρετική τους, εμφάνιση που κάνει η ομάδα τον τελευταίο γενικότερα καιρό. Αυτό ακριβώς. Αυτό τις εμφανίσεις στο τελευταίο το διάστημα. Μπάσκετ. Μια χρονιά που ήταν αρκετά δύσκολη και για τον μπάσκετ, έτσι, για αυτό το τμήμα, το οποίο μας έχει συνηθίσει σε μια ηρεμία, να είναι το τακτοποιημένο, αν θέλεις, ναι, τμήμα, το οποίο δεν μας προκαλεί μεγάλη ανησυχία, δεν έχει πολλά προβλήματα. Φέτος ήταν κάπως ταραχώδης η χρονιά, αλλά νομίζω ότι έχει βρει τη γραμμή της, έχει βρει τη φιλοσοφία της και πορεύεται καλά. Οπότε σήμερα όσοι μπορούν, όσοι θέλουν, όσοι το νιώθουν, καλό θα είναι να πάνε στο Παλατάκι. Να κλείνω και έρχομαι, φτάνω. Μπράβο. Δώσε λίγο, Γιάννη, δώσε λίγο. Είναι που εμείς τραγουδάμε όταν κλείνει το μικρόφωνο, γι' αυτό θέλουμε να τα ακούμε, γιατί έχουμε καλή διάθεση σήμερα. Και ευτυχώς οι ηχολήπτες μας αγαπάνε και δεν μας εκθέτουν. Σήμερα έχουμε Γιάννη Ζάτση μαζί μας. Ναι, γιατί αλλά και όταν είναι ο Σωτήρης ο δασκαλάκης, ο Χρήστος ο Κιός, δεν μας εκθέτουν. Ο Χρήστος έχει ανοίξει μικρόφωνο. Ο Σωτήρης ήταν που πήγαινε να τα ανοίξει για λίγο και γουρλώσαμε μάτι. Ναι, γιατί εμείς δεν είμαι πόνο εδώ. Μην νομίζετε ότι καθόμαστε και λουφάρουμε, βαριόμαστε να μιλήσουμε. Απλά μας αρέσει το τραγούδι και λέμε τον ηχολήπτη, κατέβασε τα μικρόφωνα για να τραγουδήσουμε. Έχουμε εντωμεταξύ και οι δύο κάτι φωνές σήμερα. Εσύ από το να βγαίνεις στο ραδιόφωνο να μιλάς όλη την ώρα χθες, εγώ από τα συνθήματα, τη ζέστη, τον υδρότα, όλο αυτό χθες που τραβήξαμε. Τι σου είπα όμως το βράδυ, θυμάσαι? Πολλά μου είπες χθες. Δεν τα θυμάμαι, ναι, όλα. Και λίγο είμαι, λίγο μίλητο και λακωνικό πλάσμα. Σου είπα ότι σήμερα είμαι χαρούμενη. Δηλαδή, αν βάλεις το τι έχουμε τραβήξει αυτό το δίμηνο, ναι, τα συναισθήματα, τις κλεψιές και όλα όσα γίνονται, νομίζω ότι ο μέσος παοξής χθες ένιωθε ένα γέμισμα. Κοίταξε,
όσοι κατέβηκαν και το έζησαν όλο αυτό, δηλαδή από τα συνθήματα, από τις ομιλίες, από τα μεγάφωνα. Τα πρόσωπα που είδαμε, δηλαδή. Ναι, τα πρόσωπα. Έλα να πούμε λίγο για Λεοντιάδη. Για Λεοντιάδη. Ξέραμε ότι είναι άρρωστο, τρελό. Το παλικάρι, έτσι. Από τη βράδυ που είχε γίνει στην Τούμπα, θυμάσαι που ξεσήκωσε όλο το γήπεδο. Με Ολυμπιακό. Δηλαδή πιο τα μαμ. Με Μουσλίμοβιτς μαζί δεν ήταν. Πιο τα μαμ παιχνίδι, ναι. Πιο... Δεν είχαν για να δώσουν στο Λεοντιάδη βραβείο. Είχε ξεσηκώσει τότε όλη την Τούμπα, το μικρόφωνο που πήρε για να ευχαριστήσει για την τιμητική φανέλα για τη βράβευση. Είχε ξεσηκώσει το γήπεδο με συνθήματα μαζί με τον Μουσλίμοβιτς. Χθες λοιπόν ανεβαίνει στο Βήμα εκπρόσωπος της δικής του γενιάς. Ναι, της ποδοσφαιρικής ομάδας. Ανέβηκαν και Κούλης Αποστολίδης βεβαίως και ο Γιώργος Τουρσουνίδης. Ναι. Και ο Γιώργος Τρελαμένος. Και ο Γιώργος Τρελαμένος ξεκίνησε λίγο, αλλά δεν το πήγε. Κοίταξε. Έκανε το pre-game ο Γιώργος Τουρσουνίδης. Και έπαιξε μπάλα μετά, έκανε τον γκολ ο Λεοντιάδης. Ακριβώς. Ξεκινάει και λέει σύνθημα. Και στο μικρόφωνο το συνοδεύει ο κόσμος από κάτω και λέει: Παιδιά, παιδιά, θέλω και το άλλο. Άσπρα, κανονικά. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, το πανηγύρι που έγινε εκείνη την ώρα με τον Λεοντιάδη δεν έγινε στην υπόλοιπη ομιλία. Ναι, γιατί. Χρειάζονται όλα. Χρειάζεται και ο κύριος Κατσαρής που θα πει τις ουσίες, ο κύριος Τσαλόπουλος. Θα ακούσεις τη φωνή, μπράβο, ρε παιδί μου, του συλλόγου. Το πιο ιστορικό από Ζουρνατζίδη Σταυρόπουλο. Έτσι. Με μπασκετική χρειά μέσα χρειά, μπράβο, να σε φτιάξει για το σημερινό παιχνίδι. Αποστολίδης που είπε με την ηλικία του τι έχει τραβήξει. Και έρχεται μετά Τουρσουνίδης Λεοντιάδης και το αποθεώνουν, ρε παιδί. Είναι σαν να έχουν βάλει οι άλλοι το σκορ πρόκρισης 3-0 και έρχονται οι άλλοι δύο και βάζουν τις δύο γκολάρες. Ναι. Με αυτούς λοιπόν και με τον κύριο Τσαλόπουλο, ο οποίος έδωσε πολιτική χρειά στα λεγόμενά του. Μαυρίστε τους. Έτσι, όσοι μιλάνε για τον ΠΑΟΚ, γιατί χθες λέγαμε και για τη Ραχήλ Μακρύ, έτσι, και τόσα εσχρά έγραψε κατά του ΠΑΟΚ και κατά του κόσμου του ΠΑΟΚ, ότι όσοι μιλάνε και όσοι συμπεριφέρονται αυτό το διάστημα, αυτό το δύσκολο διάστημα κατά του ΠΑΟΚ, μην τους ξεχάσετε στις εκλογές. Ήταν τα λεγόμενα του κύριου Τσαλόπουλου και κάπου εκεί, νομίζω ήταν, όχι, ο τελευταίος ο κύριος Τσαλόπουλος που ναι, μίλησε. Ναι, ναι, ναι. Τελείωσαν οι ομιλίες και γύρω στις 5 παρά 5, κάπου εκεί. Εκεί γύρω στις 5 ξεκίνησε η πορεία για το γήπεδο. Φτάσατε πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, γιατί εγώ έπρεπε να πάρω λάπτοπ και μπράβο, τέτοια να οργανωθώ. Δεν μπορούσα να ακολουθήσω η την πορεία. Η απόσταση Καμάρα Τούμπα δεν είναι και καμιά τεράστια απόσταση. Όχι, αλλά νομίζω ότι πηγαίνατε πολύ γρήγορα. Γιατί επειδή είχα ενημέρωση που βρίσκεται η πορεία, ναι, και τι γίνεται. Ήμασταν μπροστά εμείς με τα μηχανάκια. Προπορευότανε. Προχωρούσαμε, γιατί το μηχανάκι τώρα, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορεί να πηγαίνει με 3 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. Προχωρούσαμε, κατεβαίναμε από τα μηχανάκια, λέγαμε εμείς μπροστά συνθήματα. Περιμέναμε να φτάσει και η πεζή πορεία από πίσω. Ναι. Με το που μας φτάνανε ξανά. Όλο αυτό με στάσει σε όλη την Εγνατία. Όταν φτάνεις λαμπράκι που είναι η ανηφόρα μεγάλη, πώς θα την ανέβουνε, δεν ξέρω. Τα μηχανάκια γκομαχούσανε. Και μετά από 3 ώρες στον ήλιο κάτω στην Καμάρα που είχαμε όλοι δρώσει, βλέπεις τα χέρια μου ότι είναι μαυρισμένα. Έβλεπα τους δημοσιογράφους που ήταν παράλληλα με εμάς, με την μηχανοκίνητη. Προχωρούσαμε, μας προλαβαίναν, λέω, τα παιδιά με τις τσάντες, τα λάπτοπ στις πλάτες, χαρά στο κουράγιο τους και μπράβο τους που ήταν εκεί για να το καλύπτουν όλο αυτό. Στη Λαμπράκη δεν γίνεται να κάνει στάση. Εγώ να ευχαριστήσω τους παδούς του ΠΑΟΚ, γιατί ήμουν ανενόχλητη εκεί μπροστά και είχαν κάνει ένα μικύκλιο, ούτε με σπρώχναν, ούτε, δηλαδή, άνετα δούλεψα. Κοίταξε να δεις, Ελένη, νομίζω ότι όλοι, πες ότι δεν είσαι μπροστά, ίσως δεν είναι σωστό να το πω μπροστά σου, αλλά νομίζω ότι τους επαγγελματίες που φέρονται επαγγελματικά χωρίς να προκαλούν και χωρίς να συμπεριφέρονται μη δεοντολογικά, το εκτιμούν. Και γι' αυτό, όχι, δεν σε πείραξε κανείς, έκανες ανεμπόδιστα και με σεβασμό τη δουλειά σου. Όχι. Και άλλα παιδιά, όχι μόνο εσύ. Και άλλα παιδιά. Ενώ ότι ήταν πολύ καλές οι συνθήκες για να βγει η δουλειά, απλά έπρεπε να βρούμε λίγο την ακουστική σωστά για να περάσει στο ραδιόφωνο. Υπήρχαν, να σου πω, φωνές που με το που βλέπανε κάμερες, ρωτούσανε, μήπως είσαι από το Sky? Και θα πω, απολύτως δικαιολογημένα με όσα έχουν γίνει από τα δελτία ειδήσεων του συγκεκριμένου σταθμού και ρωτούσαν και για άλλους σταθμούς, όχι μόνο για το Sky. Εντάξει, υπάρχει ένας εκνευρισμός του κόσμου του ΠΑΟΚ. Το λες αδικαιολογητό? Για τον Sky, για το πώς χειρίστηκε γενικώς τον ΠΑΟΚ, πώς χειρίστηκε τον Ιβάν Σαββίδη και πώς εξακολουθεί να χειρίζεται επικοινωνιακά όλο αυτό που συμβαίνει.
Εδώ ήμασταν και τα λέγαμε, παιδιά. Χρονομετρούσαμε πώς έπαιξαν το θέμα με τον Ιβάν Σαββίδη. 25 λεπτό σε δελτίο ειδήσεων, το οποίο διαρκεί μία ώρα, και ο Ιβάν Σαββίδης να μονοπολεί το ενδιαφέρον για 25 λεπτά. Και μετά, αναπόφευκτα έγινε η σύγκριση όταν βγήκε το θέμα της δίωξης του Βαγγέλη Μαρινάκη. Έτσι, γιατί ήταν πολύ νοπό στη δική μας τη μνήμη όλο αυτό το οποίο. Ο κανιβαλισμός, αν θέλετε, του Ιβάν Σαββίδη εντός εισαγωγικών. Θα μου πείτε δικαιολογημένα, δικαιολόγητα, είναι άλλη συζήτηση. 25 λεπτά σε δελτίο ειδήσεων για έναν άνθρωπο, για ποδοσφαιρικό παιχνίδι, για μία ομάδα, και όλη αυτή η αρνητική άβρα και χρειά που έδωσαν σε όλα τους τα δημοσιεύματα, είναι λογικό να έχουν δημιουργήσει αρνητισμό κατά του Sky. Όταν για το δευτεροβάθμιο το μόνο που βγαίνει είναι το τετράλεπτο βίντεο της ΑΕΚ και το τετράλεπτο βίντεο του ΠΑΟΚ πουθενά, καταλαβαίνεις ότι αυτοί οι άνθρωποι συνεχίζουν. Ωραία, ο καθένας κάνει τις επιλογές του. Βέβαια, κάπου εδώ να πω ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο γεγονός, είναι το συλλαλητήριο. Θα βρεθούν δημοσιογράφοι και θα πρέπει να το καλύψουν. Μπράβο. Έτσι. Είναι ένα γεγονός το οποίο αφορά μια ομάδα. Είναι ένα γεγονός της πόλης. Δηλαδή, και χθες από εδώ από το ραδιόφωνο λέγαμε ότι ο Λίμπερο θα είναι εκεί, γιατί πρέπει να το καλύψει. Αφορά μια ομάδα της πόλης. Χθες αφορούσε τον ΠΑΟΚ. Μπορεί αύριο να αφορά τον Ηρακλή. Όπως και έχουμε καλύψει τα του Ηρακλή εδώ μέσα από το ραδιόφωνο, βεβαίως. Μεθαύριο του Άρη. Θα πρέπει να βρεθούν εκεί. Μπορεί κάποιοι να μην είναι επιθυμητοί και τέτοια, αλλά νομίζω ότι σε γενικές γραμμές ήταν άψογη. Υπήρχε σεβασμός και ήταν άψογη η συνεργασία των δύο πλευρών. Δηλαδή, εγώ εκεί που έκατσα μπροστά στην εξέδρα, φάτσα φόρα, να βάζω μικρόφωνο, με τον κόσμο να είναι δίπλα, να με αφήνει ανενόχλητη, να κάνω τη δουλειά μου. Γιατί καταλαβαίνεις ότι κάποιοι ενδεχομένως να είναι λίγο στραβωμένοι και να τους παίρνει και όλους η μπάλα. Ναι. Είτε λέγεσαι Sky, είτε λέγεσαι Λίμπερο, είτε λέγεσαι Μπούντου. Κάποια στιγμή στη Ντούμπα πάνω είναι ένας κύριος με κάμερα στο χέρι. Ναι. Και πετάγεται ένας και του λέει: «Από πού είσαι, φίλο, από το Sky?» Ναι. Και του απαντάει: «Αν ήμουν από το Sky, θα ήμουν εδώ». Ισχύει. Έχει μια λογική. Έχει μια λογική. Έχει μια λογική. Λοιπόν, να σου δώσω λίγο κλίμα από πάνω. Να μου δώσεις λίγο σου πω κλίμα ότι ήταν από πολύ περισσότερο το... κόσμο. Αυτό που το οποίο έγραψε είναι ότι στην Ντούμπα ματς απ' έξω η κερκίδα. Κάπως έτσι κανονικότατα το αντιληφθήκαμε εμείς. Ήταν άνθρωποι. Σε κάποια φάση έρχεται ένας καπνός μέσα. Φαινόταν και στην οθόνη, γιατί έρχεται, το βλέπω στην οθόνη. Έρχεται ένας καπνός μέσα, λέω τι γίνεται απ' έξω. Ναι. Ναι. Κλίμα, καθαρά. Θέλω να σου πω ότι ούτε στην πορεία δεν υπήρχαν ούτε αστυνομικές δυνάμεις, δεν προκάλεσε κανένας κανέναν και είδαμε αυτό που λέμε τόσα χρόνια. Παιδιά, ότι αν δεν υπάρχουν... να το ξεκαθαρίσουμε, δεν σημειώθηκε το παραμικρό. Τίποτα. Και δεν είναι αυτό το οποίο λέμε, εντάξει μωρέ, έγινε μια μανούρα, okay, ήταν γενικό, καλό, γενικότερα καλό το πλαίσιο, οπότε δεν το αναφέρουμε, δεν σημειώθηκε το παραμικρό. Έτσι όπως πρέπει να είναι βέβαια όλα τα γεγονότα. Και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους, γιατί όλα κύλησαν ομαλότατα. Τόσο στην Καμάρα, όσο και έξω από το γήπεδο της Τούμπας, όσο και κατά διάρκεια της πορείας. Έτσι, τίποτα. Ήταν συνθήματα, ατμόσφαιρα. Πάνω στην Τούμπα είχε πολύ περισσότερο κόσμο, γιατί γιγαντοθόνη ήταν εκεί στο κολυμβητήριο, έτσι. Ήταν ακριβώς δίπλα στην Αγία Βαρβάρα, μπροστά στη Λαμπράκη. Ναι. Μεγάλη οθόνη, έβλεπες άνετα, ενώ είχε και ήλιο, το έβλεπες άνετα, με ήχο. Με ήχο. Δυνατά. Ήταν άνθρωποι εκεί της ΠΑΕ που όποτε λέγαμε συνθήματα, κατεβάζαν λίγο τον ήχο, τον ξαναδυναμώνανε, ακούγαμε τα πάντα. Στα γκολ πες μου τι έγινε. Στο πρώτο γκολ τακτοποιούμασταν, ψάχναμε. Δεν είχατε κάτι ακόμη. Καταρχάς να σου πω ότι ακούστηκε η θεϊκή ατάκα με το που φτάνουμε και βλέπουμε ότι ο κόσμος κάθεται εκεί πέρα στον καζόν. Ναι. Άμστερνταμ γίναμε. Απόλυτα. Απόλυτα. Κατανοητό. Ήταν Άμστερνταμ, ήταν όλοι στο χορτάρι. Ναι, ναι. Με τα αναψυκτικά τους, τα χοντογκάκια τους. Μια πολύ φιλική ατμόσφαιρα. Και εξάγουμε πολιτισμό. Τα παιδά εξάγαμε χθες, νομίζω. Ναι. Να το κάνουμε pop, πιστοποιημένη ονομασία προέλευσης. Ήταν τα παιδάκια, παίζαν δεξιά-αριστερά, οι πιτσιρικάδες τα συνθήματα, οι πιο παλιοί λέγανε ιστορίες. Και μετά σου λέει, βουτήξαμε και στο πολιτισμό. Γιατί δεν το κάναμε αυτό από το Σεπτέμβριο, μου λες. Στα 7 και κλεισμένων, έτσι. Μα, βέβαια. Και ήτανε και οι οργανωμένοι, ο πιο σκληρός πυρήνας, ξέρεις, πάνω στη γέφυρα, πάνω από το κολυμβητήριο. Ναι. Οπότε είχαμε το κλασικό μπαλάκι που γίνεται στα εντός έδρας, μέσα ανοιχτά μάτς, που λέει μισό σύνθημα η μία πλευρά, μισό σύνθημα η άλλη, στην 4. Ναι, ναι. Το κάναμε με η πάνω και η κάτω. Η κάτω λέγαμε, απαντούσαν οι πάνω από ωραία την γέφυρα. Επειδή στο πρώτο γκολ ακόμη ψάχνατε θέσεις, γκαζόν, καρέκλες και τα σχετικά, στο δεύτερο. Όταν όρθιοι και τακτοποιούσαμε
τις τα καθίσματα. Ναι. Απλά αγκαλιαστήκαμε και αρχίσαμε να φωνάζουμε. Και δεν το καταλάβαμε. Δεν ναι. κοιτούσαν πολύ την οθόνη εκείνη την ώρα γιατί ψαχνόμασταν. Ναι, ναι, ναι. Ο φίλε κάτσε κάτω για να βλέπουμε από πίσω. Σε τέτοια φάση ήμασταν. Ήταν αγκαλιές, φιλιά. Μετά νομίζω παρευλήθη το δεύτερο που ακυρώθηκε. Ναι, το ήταν του Πρίγιοβιτς το offside που ακυρώθηκε. Που ακυρώθηκε. Ναι. Εκεί αγκαλιαστήκαμε κανονικά και το φωνάξαμε. Στο τρίτο ξανά. Μετά έγινε ένα διάλειμμα να προσαρμοστήκαν οι θέσεις. Οι πιο όρθιοι που θέλαν πήγαν στις άκρες για να βλέπουν όλοι. Πανηγυρίσαμε πολύ. Γινόταν να σου πω πάρα πολύ ποδοσφαιρική συζήτηση. Ακούστηκαν θεϊκές ατάκες. Κάποια στιγμή ο κύριος Τζιοβάρας. Αυτά είναι τα ωραία. Ναι. Δηλαδή ότι όταν είσαι με παρέα και βλέπετε όλοι ένα μάτς, είτε είσαι ρε παιδί μου σε καφενείο, σε καφέ, σε οτιδήποτε, είτε μεγάλη παρέα, είναι αυτές οι ατάκες που θα πει ο καθένας. Μπράβο. Ακούστηκε χθες κάποια στιγμή ο κύριος Τζιοβάρας. Κάτι ξύνει στον μπράτσο του. Εσύ θα μας πεις τι έγινε από μέσα. Μάλλον το σύστημα αυτό που το, φοράνε. Ναι, προφανώς τον ενόχλησε. Ναι. Ναι, κάτι τον ενοχλούσε και το κοιτάνε εκεί με τον παίχτη του Πανιωνίου, δεν είδαμε ποιο. Και πετάγεται μια κοπέλα από πίσω και λέει: ξύνεται κουνούπι. Μείον τρεις και άλλα τρία και κλεισμένων. Έτσι. Λοιπόν, αυτά τα ωραία έγιναν απ' έξω. Το χαρήκαμε εμείς από μέσα, γιατί έπρεπε να το καλύψουμε και λόγω της δουλειάς. Ένα ΠΑΟΚ εκπληκτικό στο πρώτο ημίωρο. Το χαρήκατε κι εσείς απ' έξω που βρεθήκατε, που ήσασταν εκεί, που ακολουθήσατε όλη αυτή τη διαδικασία. Θα πούμε για το ματς και θα πούμε για Κώστα Σταφυλίδη. Για τα καντρεύει η Ερήνια. Κάτσε. Μην εδώ, Στάφη, πού πας. Ατάκα Τζιοβάρα. Ατάκα Τζιοβάρα. Εντάξει, του είμαστε άλλη μία ώρα εκπομπής. Θα κάτσουμε με τον κύριο Γιώργο σήμερα. Λοιπόν, μαζί μας είναι τα Τζουρίς, Billiard and Bowling Center. Παίζουμε μπιλιάρδο, 7 αμερικάνικα, 6 γαλλικά τραπέζια και πινκ-πονγκ. Παίζουμε bowling με ειδικές προσφορές. Μέχρι τις 8 το βράδυ φοιτητές με 2 ευρώ 1,5 πιτσιρικάδες. Αγαπημένους αγώνες, PlayStation, επιτραπέζια παιχνίδια. Παπαναστασίου 58. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε. Ψήτ Κώστα, ξαναγύρισες, Στάφη, ξαναγύρισες, Μην φύγεις. Στάφη, μην εδώ, λοιπόν. Σε Κώστα Σταφυλίδη πάει το συγκεκριμένο τραγούδι, τον οποίο τον είδαμε χθες, τον εντοπίσαμε στο γήπεδο της Τούμπας. Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού το οποίο αποκόμισε από τα μάτς της Εθνικής. Είναι εκτός αυτό το διάστημα, το εκμεταλλεύτηκε με τον καλύτερο τρόπο και βρέθηκε στην Τούμπα, προκειμένου να παρακολουθήσει βεβαίως το παιχνίδι με τον Πανιόνιο, εκεί παρέα με τον Δημήτρη Πέλκα. Και κατεβαίνει κάτω ο Κώστας Σταφυλίδης και ξέρει ότι είμαστε εκεί. Αφού λέει μην φεύγω. Του λέω έλα εδώ ρε εσύ, του λέω, να σε χαιρετήσουμε τουλάχιστον. Έρχεται, τον χαιρετάμε. Δεν ήθελε να κάνει κανένα σχόλιο για τον ΠΑΟΚ και να μιλήσει, γιατί ήξερε ότι οποιαδήποτε δήλωση, οποιαδήποτε ατάκα, επειδή ξέρει ότι παίζει και ακούγεται ρε παιδί μου το ενδεχόμενο της επιστροφής του στον ΠΑΟΚ, ούτως ή άλλως ο Σταφυλίδης είναι ένα από τα παιδιά, τα αγαπημένα παιδιά του ΠΑΟΚ. Και ο ίδιος δεν το κρύβει ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα της καρδιάς του. Έτσι, από τον ΠΑΟΚ ξεκίνησε. Ο ΠΑΟΚ του άνοιξε τα φτερά, έτσι, για το εξωτερικό. Ότι θέλουμε να τον δούμε να επιστρέφει. Δεν ήθελε να πει κάτι, γιατί ό,τι και να έλεγε, ενδεχομένως να έριχνε λάδι στη φωτιά. Θα ξεχυλωνόταν. Οπότε την ώρα που ο Σταφυλίδης είναι κάτω και μιλάει με ανθρώπους του ΠΑΟΚ, χαιρετάει κόσμο, χαιρετάει παλιούς γνώριμους, βγαίνει ο MVP της αναμέτρησης, Αντελίνο Βιερίνια. Πρώτη ερώτηση λοιπόν στον Πορτογάλο. Αντρέ, να μείνει. Ναι. Αντρέ, να μείνει ο Σταφυλίδης. Εκείνη τώρα έφευγε ο Σταφυλίδης. Στάφη, έλα εδώ. Έλα εδώ, Στάφη, μείνε, πού πας. Και βεβαίως, ακόμη και ο φροντιστής της ομάδας, επειδή έξω είχε κόσμο που τον περίμενε, του λέει: Έλα με το πούλμαν. Έλα με το πούλμαν της αποστολής να φύγουμε. Έλα με το πούλμαν της αποστολής να φύγουμε. Έφυγε με τον Δημήτρη Πέλκα που ήταν εκτός αποστολής. Έφυγε με τον Πέλκα, ναι. Από τα πολύ ωραία έτσι της χθεσινής ημέρας. Βέβαια, στα αγωνιστικά δεν χωράει πολύ κριτική το μάτς. Ο ΠΑΟΚ ήταν καταιγιστικός μέχρι το 30. Νομίζω είσαμε 8 ευκαιρίες. Ναι. Αν αναλογιστεί κανείς ότι 8 τελικές τουλάχιστον. Οι τρεις έγιναν γκολ αν βγάλεις και το offside του Πρίγιοβιτς. Ναι. Οι τρεις κατέληξαν στα Είχε και τρεις ευκαιρίες ο Πρίγιοβιτς χαμένες. Ήταν μέχρι το 22 είχε τρεις χαμένες ευκαιρίες. Τις δύο νομίζω τις έπιασε ο Κότνικ. Η μία πέρασε ελάχιστα έξω. Το πάλευε πάρα Έκανα πολύ. Έκανα μετά λίγο ένα ξεμάτιασμα. Ένα ξεμάτιασμα. Να ξέρεις. Ναι, ναι, γιατί. Το πάλευε, αλλά δεν του καθόταν με τίποτα. Το γκολ τελικά το Παραμένει βρήκε στο. Είναι πρώτο τη κατηγορία στο Super League όμως. Μία στις τρεις καταλήγει γκολ. Τελικά το βρήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Λογικό και επόμενο ο ΠΑΟΚ να κατεβάσει ταχύτητα. Δεν
μπορούσε να συνεχίσει σε τέτοιο ρυθμό το παιχνίδι θα του. Θα πω και δεν χρειαζόταν. Δεν χρειαζόταν. Είναι δεικτικό της εικόνας του παιχνιδιού χθες, πως η πρώτη τελική ήταν στο 42 του Πανιωνίου με τον Σπυριντόνοβιτς, νομίζω αν δεν κάνω λάθος. Προφανώς και ισορρόπησε το παιχνίδι με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, αλλά πάω και ήταν κοινικός. Μέσα στο παιχνίδι έδειχνε ότι έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα, ότι δεν θα κινδυνεύσει σε καμία περίπτωση το συγκεκριμένο μάτς. Ήρθε και το τρίτο γκολ και κάπου εκεί... σε μια τελετή. Έλαβε τέλος. Εγώ αν κρατάω κάτι εξαιρετικό, από χθες... Εξαιρετικό το γκολ του Ντουρμισάη, έτσι, το τέλειο σουτ, ναι, για μένα. Και το χειροκρό, ακόμη και η ΠΑΕ νομίζω στο τουιτάρισμά της, στο τίβισμά της, έγραψε ότι εξαιρετικό τελείωμα... Τέλειο. Από τα πιο ωραία της αγωνιστικής. Εγώ ήταν... ξέρεις τι κρατάω από χθες. Ναι. Το ωραίο χτίσιμο. Τον Κάνιας στο στόπερ. Καλά, εντάξει. Ο Κάνιας για μένα χθες, στο κέντρο, όχι όταν γύρισε στα στόπερ, μου θύμισε Κάνιας της πρώτης περίοδου του στον ΠΑΟΚ πέρυσι, πριν τον τραυματισμό που τον άφησε εκτός για ένα διάστημα. Που αν ήταν εκτός ο Κάνιας, ανησυχούσαμε. Χθες μου τον θύμισε ξανά. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Εξαιρετικός και ο Σάχοφ στο 8. Και... Του πάνε αυτά τα παιχνίδια του Σάχοφ πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και κρατάω το χτίσιμο από πίσω. Που ξεκινούσε το χτίσιμο από Κρέσπο Βαρέλα. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Έχουμε ένα ακόμη παιχνίδι βεβαίως με τον Πανιόνιο την Τρίτη. Είναι το μάτς κυπέλλου. Είναι ο επαναληπτικός. Ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι με 3-1 στη Νέα Σμύρνη. Είναι τυπική διαδικασία. Για τον Πανιόνιο, τα είπαμε και νωρίτερα, ότι βγάζει την εικόνα μιας ομάδας που θέλει να τελειώσει το πρωτάθλημα. Το παλεύει με νύχια και με δόντια. Η ουσία είναι ότι ο Λουτσέσκο έβγαλε ξανά άσους από το μανίκι του, με την έννοια ότι. 61 άσους. Έλειπε ο Πέλκας, έλειπε ο Μαωρίσιο, ξαφνικά βάζει το δίδυμο Σάχοφ Κάνιας, βάζει τον Ελ Καντουρί, ο οποίος πέτυχε και το πρώτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Και ο τρόπος που το πανηγύρισε ήταν ότι άντε. Ναι. Ναι, άντε, φτάνει. Ο οποίος Ελ Καντουρί έχει πει την απίστευτη ατάκα, ότι ενδεικτικό του κλίματος που επικρατεί στον ΠΑΟΚ, όταν τραυματίστηκε και ο Πέλκας εδρεώθηκε, ρε παιδί μου, ως δεύτερος φορ πίσω από τον Πρίγιοβιτς και άρχισε να πηγαίνει καλά και να χτίζει ομάδα, γιατί τον σταματούσαν τον Ελκαντουρί και του έλεγαν τι γίνεται, πώς πάει, ρε παιδί μου, η αποθεραπεία σου, πότε επιστρέφεις, και λέγανε μην ανησυχείτε, έχουμε Πέλκα τώρα. Μπράβο. Μην με ρωτάτε, μην ανησυχείτε. Ο υγιής ανταγωνισμός που ευνοεί την ομάδα. Ναι. Γιατί πάνω απ' όλα είναι η ομάδα, όχι τα πρόσωπα. Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτά από χθες. Ο Λουτσέσκου είπε τα δικά του για τους βαθμούς, για τον πρωτοπόρο ΠΑΟΚ, για το παιχνίδι λιγότερο με τον Ολυμπιακό. Καλά κάνει και τα λέει. Υπενθυμίζει σε όλους. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Υπενθυμίζει σε όλους πώς έχει η κατάσταση. Τη Δευτέρα έχουμε κατάθεση υπομνημάτων για να πάμε και στα δικαστικά, σε αυτά τα οποία εκκρεμούν και μας αφορούν. Μέχρι το μεσημέρι θα καταθέσουν οι δύο ομάδες τα υπομνήματά τους. Το ζήσαμε, το αναλύσαμε και τις προηγούμενες μέρες στο δικαστικό ντέρμπι στην Επιτροπή Εφέσεων την Τετάρτη το απόγευμα, την Τετάρτη το βράδυ, την Τετάρτη τα ξημερώματα αν θέλετε, ναι. Πέμπτη ξημερώματα μάλλον, γιατί ήταν περασμένες, ναι. 12. Και αυτή την εβδομάδα περιμένουμε τα σπουδαία. Τι ακριβώς θα γίνει με την πρωτόδικη απόφαση, αν θα πέσει και ούτω καθεξής. Αλλά έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον στο τη Δευτέρα. Μου, Δευτέρα. Δευτέρα, βεβαίως. Στο αγαπημένο μου τμήμα, ξέρεις πόσο αγαπάω το βόλεϊ. Ναι, ναι. Όλοι βολεϊκοί είμαστε. Εγώ το έχω δηλώσει. Όλοι βολεϊκοί. Λατρεύω. Ξαφνικά μου γίνεται όλοι βολεϊκοί. Λατρεύω βόλεϊ. Μόνο ο Γιάννης Παρασκευάδης έχει το δικαίωμα να λέει. Λοιπόν, αστειεύομαι, ναι. Έχει γίνει μια διαδικασία που την έλεγε και ο Γιάννης Παρασκευαίδης μέσα από το ΠΑΟΚ 24 όλη την εβδομάδα, με τις αντιρρήσεις που υπάρχουν για τον τρόπο διάθεσης εισιτηρίων για το Final Four της Ρόδου. Δεν είναι αντιρρήσεις, έχει ξεσπάσει πόλεμος, ναι, ανάμεσα στην ΕΟΠΕ και στον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ έχει πει εξ αρχής ότι κοιτάξτε να δείτε, στο Final Four θέλουμε θα εισιτήρια. Πάρουμε εισιτήρια οι φιναλίστ. Ήτανε να γίνει χαλκίδα. Το ακυρώνεται γιατί. Μπορεί εύκολα, ρε παιδί μου, ο Θεσσαλονικιός, ο Βορειολαδίτης, Πόκτης, να πάει στη Χαλκίδα και το κάνετε στη Ρόδο. Στην ακριτική Ρόδο. Εμείς ξέρουμε ότι και εκεί θα βρούνε τον τρόπο, άσχετα που στη Ρόδο έχει ήδη μεγάλη δύναμη του, ναι, ΠΑΟΚ, ναι, ότι και εκεί θα βρούνε τον τρόπο να ταξιδέψουν και να πάνε τα ΠΑΟΚτσάκια. Και τι κάνουν για να το σταματήσουν. Η ΟΠΕ, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα, εκεί που δεν λειτουργούν τίποτα, να ανακοινώσει ότι το Final Four θα γίνει με προσκλήσεις. Το γραφείο τύπου όμως του ΤΑΠ ήταν άμεση εκεί. Άμεση αντίδραση από τον ΠΑΟΚ και λέει. Θα τα πούμε από αύριο καλύτερα.
Γιατί έχουμε ζητήσει φιλάθλους και ξαφνικά δεύτερη μέρα του Πάσχα μας ενημερώνεται για προσκλήσεις. Και έχει δίκιο ο ΠΑΟΚ να είναι στα κάγκελα, γιατί είδαμε το Final Four στο μπάσκετ γυναικών. Γλυφάδα. Απαγορευτικό στη Λάρισα στους οπαδούς του ΠΑΟΚ χωρίς να υπάρχει απαγόρευση μετακίνησης. Ο ημιτελικός γίνεται την Παρασκευή, βγαίνουν τα εισιτήρια το Σάββατο και Σάββατο μεσημέρι κλείνουν τα εκδοτήρια. Ναι, μαγικό. Για να μην προμηθευτούν τα εισιτήρια. Και βλέπουμε τον τελικό. Εκεί, το χάντμπολ, βεβαίως και το χάντμπολ. Και βλέπουμε τον τελικό με οπαδούς του Ολυμπιακού. Με μαθητές, ρε. Μαθητές, μαθητές, φοιτητές του Ολυμπιακού. Μπορεί ο γνωστός, Γλυφάδα. Στην αγαπημένη Γλυφάδα. Ναι. Η αγαπημένη Γλυφάδα των Final Four. Ναι. Με κόσμο μονίμως του Ολυμπιακού. Απόνο κόσμος του ΠΑΟΚ, γιατί δεν τους αφήνουν. Έτσι. Και οι τελικοί διεξάγονται μεταξύ φίλων και συγγενών, αλλά μια συγκεκριμένη ομάδα. Οπότε ο ΠΑΟΚ λέει όχι. Τέρμα. Μέσα στην εβδομάδα. Τέρμα το κλειστό Final Four. Μπράβο, είχαμε εδώ πέρα δηλώσεις. Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους προκειμένου να έχουμε κόσμο. Αν δεν μπορούμε να οργανώσουμε ένα Final Four στη Ρόδο, έτσι, με οπαδούς των ομάδων, τότε τι κάνουμε, ρε παιδιά. Είχαμε δηλώσει εδώ πέρα μέσα στη βδομάδα και στο Λίμπερο. Βεβαίως, ότι και ο Δημοκράτη Παπαδόπουλο. Το Δημοκράτη Παπαδόπουλο. Ότι δεν του εμπιστευόμαστε πια. Δεν του εμπιστευόμαστε και αν επιβεβαιωθεί αυτό με τις προσκλήσεις, θα δούμε τι κινήσεις θα κάνουμε. Γι' αυτό το λόγο το ΤΑΠ ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα, στη Μία, θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη τύπου έκτακτη με θέμα τον τρόπο διάθεσης των προσκλήσεων, γιατί χθες ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει προεγγραφή, η οποία μάλιστα προϋποθέτει ότι πρέπει να βρίσκεσαι στο νησί. Αυτοπροσώπος, με την ταυτότητά σου για να κάνεις την προγραφή. Καμιά εβδομάδα πριν. Ναι. Βέβαια. Ωραία, ναι, να θα κάνουμε. Θα στείλουμε τον κόσμο εδώ πέρα. Μια εβδομάδα στη Ρόδο. Μια εβδομάδα στη Ρόδο. Πάρα πολύ όμορφα τα έχουν κανονίσει όλα. Λογική, Θα δούμε τι θα υποθεί σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Λογικά θα ανακοινωθούν τα μέτρα που θα λάβει ο ΠΑΟΚ για αυτό το ζήτημα. Στη Ρόδο όμως, που είναι πρωτοπόρο σε όλα. Ναι. Βλέπω εδώ μια είδηση και εμείς σαν γυναίκες δεν μπορούμε να μην τη σχολιάσουμε. Εννοείται. Η πρώτη κοπέλα αρχηγός έχει πολλές. Σωστά. Ναι, ναι, ναι. Σε αντρική ομάδα. Πέμπτο τουρνουά υποτών στη Ρόδο. Πολλά γίνονται. Η 14χρονη Μαρία Ιωαννίδη, η οποία φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε ποδοσφαιρικό αγώνα αντρών. Η πρώτη γυναίκα εννοείται στην έψη του Δεκανήσου και σε ολόκληρη την Ελλάδα. Μπράβο στη Μαρία, στη 14χρονη Μαρία. Μαρία. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, Φόρτσα Πλάς κυκλοφορεί σήμερα, το ξέρει και ο Θεός, πρωταθλητής Ελλάδος είναι ο ΠΑΟΚ. Φοβερό ποδόσφαιρο από την κορυφαία ομάδα της χώρας. Πετούσε φωτιές ο δικέφαλος στην άδεια τούμπα. Ο λαός του ΠΑΟΚ έστελε μηνύματα με φωτογραφία από την Καμάρα, βεβαίως. Υπόκληση Γρηγορίου στον ΠΑΟΚ. Τα είπε καλά ο Γρηγόριου. Ναι, ναι, ναι. Τα είπε καλά. Λουτσέσκου, έχουμε 61 πόντους και ένα μάτς λιγότερο. Έρχεται ο Ιβάν στη Θεσσαλονίκη από σήμερα, ο μεγαλομέτοχος, ενημερώνεται και αποφασίζει. Βόλεϊ φουλ για κούπα. Αποφασισμένος να φτάσει ως το τέλος ο ΠΑΟΚ στο Final Four του κυπέλου. Πρώτο εμπόδιο Ολυμπιακός την Παρασκευή. Τι γίνεται με τις προσκλήσεις των αγώνων, τι ζητάει ο δικέφαλος. Χάντμπολ κέρδισε και περιμένει. Ο ΠΑΟΚ νίκησε 35-30 τον Χιλιώτη Δράμας. Τερμάτισε δεύτερο στην κανονική περίοδο και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στα ημιτελικά των play-off, έχοντας το πλεονέκτημα έδρας. Μπάσκετ νίκη και έφυγε για τετράδο. Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Λαύριο, κυνηγώντας την 7η συνεχόμενη νίκη. Χωρίς Κόνιαρη και Τζόνς και σήμερα, Παπαθεοδόρου με συγκέντρωση και όθηση από τον κόσμο. Φόρτσα Πλας σήμερα στα περίπτερα. Να πούμε γρήγορα και το πρόγραμμα του Super League. Βεβαίως. Να πούμε ότι χθες είπαμε για το Λαμία Απόλλων 0-0. Που δεν έχουμε εικόνα και ένας δεν μας είπε, κανένας δεν το είδε, όλοι συλλαλητηρίου ήσασταν, τι γίνεται. Ο μεγάλος Λεβαδιακός, που εδώ λέγαμε ότι αξίζει να χτυπάει όλα τα παιχνίδια μέχρι το τέλος της σεζόν, κέρδισε τον Αστέρα 1-0. Πάω Ξάνθηλο, πάω Πανιόνιος 3-1 και πάμε στο πρόγραμμα, το κυρίως πιάτο της 27ης αγωνιστικής. Όλες οι δηλώσεις χθες της Λάρισας, δεν έπαιζε χθες η Λάρισα. Σήμερα θα έχουμε λογικά νέα επεισόδια, γιατί παίζει σήμερα με τον Πανετολικό. Και εδώ θα σου πω ότι πιστεύω ότι θα γίνει ένα ωραίο διπλό. Με όλη αυτή την γκρίνια και τον αποπροσανατολισμό. Θα γυρίσει μπούμεραγκ. Ναι, πιστεύω ότι σήμερα θα γίνει. Πολύ ωραίο παιχνίδι, Ξάνθη Παζιάννενα. Πολύ ωραίο παιχνίδι. Πολύ ωραίο και το βραδινό, πολύ ωραίο. Παναθηναϊκός Ατρόμητος. Πέντε και τέταρτο και αυτό. Και το βραδινό, Πλατανιά ΣΑΕΚ, δεν χρειάζονται λόγια. Και Ολυμπιακός Κέρκυρα την Δευτέρα στις 7.30. Έτσι κλείνει η 27η αγωνιστική, βεβαίως.
Κάπου εδώ εμείς φτάνουμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε τα τζουρίς πρώτον. Ναι, Billiard and Bowling Center τζουρίς. Απολαύστε παιχνίδια στα τζουρίς. Μπιλιάρδο με 7 αμερικάνικα, 6 γαλλικά τραπέζια και πινκ-πονκ. Παίξτε bowling στα τζουρίς και κερδίστε στα δύο παιχνίδια άλλο ένα δώρο. Μέχρι τις 8 το βράδυ φοιτητές παίζετε με 2 ευρώ και με 1,5 ευρώ τα παιδιά. Απολαύστε τους αγαπημένους σας αγώνες, παίξτε επιτραπέζια και PlayStation. Αναλαμβάνουν και παιδικά πάρτι Παπαναστασίου 58 στην περιοχή Ιπποκρατίου. Λοιπόν, στις 5 ζωντανά από το Λίμπερο 107,4, Άρης Πανεγιάλιος βεβαίως με μικρόφωνο σε Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος θα το μοιράζεται με τον έτερο συνάδελφό του Νίκο Μοσχοβίτη, ο οποίος θα βρίσκεται στο ΠΑΟΚ Sports Arena για το ΠΑΟΚ Λαύριο και αυτό στις 5, ζωντανά και αυτό από τον Λίμπρο 107,4, όπου υπάρχει παλμός, όπου υπάρχει αθλητική δράση, εκεί υπάρχει και μικρόφωνο του Λίμπερο. Εμείς βεβαίως ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το γνωστό μας καφεδάκι, το οποίο πίνουμε παρέα κάθε Σαββατοκύριακο 10 με 12 για το ερχόμενο Σάββατο. Εδώ θα είμαστε στη συντροφιά σας και στην παρέα σας. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας. Γεια σας.